Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Μίλα. Για περίπου 2 ώρες θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Πάμε να δούμε μερικά από τα θέματα της εκπομπής. Σοκ στην οικογένεια Κουλούρη, που έχασε το γιο της στην πρώτη λεωφορειοπειρατεία στην Ελλάδα. Ο άνθρωπος που τον πυροβόλησε έγινε αρχηγός της αστυνομίας στην Αλβανία. Ξεσπούν οι συγγενείς του άτυχου Γιώργου. Το λεωφορείο το γαζόμουν Αλβανί. Που έφυγε το πρωί και δεν γύρισε ξανά. Θα δικαστούν αυτοί που ευθύνονται άμεσα και αυτοί που ευθύνονται έμεσα. Αντιθέτως, οι άμεσα εμπλεκόμενοι αυτή τη στιγμή γίνονται και αρχηγοί της αστυνομίας στην Αλβανία. Ο άνθρωπος που λυγίζει σίδερα και τραβάει τρένα με τα δόντια. Ο Ηρακλής της Ελλάδας, που έχει παλέψει σε ολόκληρο τον κόσμο και έχει γυρίσει εδώ και δεκαετίες ολόκληρη την Ελλάδα. Σε λίγο μαζί μας ο τελευταίος λαϊκός ήρωας Γιώργος Τρομάρας, μαζί με το γιο του, που βαδίζει στα χνάρια του. Πήρα διακρίσεις, γνώρισα επώνυμους ανθρώπους ανά τον πλανήτη, μπορώ να πω. Έχω παλέψει με όλες τις φυλές. Είμαι γεμάτος στη ζωή μου και θα ήμουν ακόμα πιο γεμάτος αν το 2014 να μην βλέπω κόσμο να πεινάει. Ποιος είναι ο Σούπερμαν που αναστά το εκλογικό κέντρο της Θεσσαλονίκης? Σε λίγο μας μιλά ο ίδιος σε ζωντανή σύνδεση. Θα ξεκινήσουμε όμως από το διαγωνισμό μας. Καθώς, αγαπητοί φίλοι, σήμερα όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή και όσοι δηλώνετε συμμετοχή σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς, είναι μια ξεχωριστή μέρα. Γιατί? Σήμερα έχουμε Bonus Day, ημέρα προσφορών. Η μέρα που κανείς μπορεί να μπει σε πολλούς διαγωνισμούς με ένα τηλεφώνημα. Σήμερα είναι η ευκαιρία. Γιατί, προσέξτε. Τέλος της εκπομπής θα δώσουμε 2 χιλιάρικα μετρητά. Τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Παίρνετε το διχίλιαρο. Στο τέλος της εβδομάδας, αυτή την Παρασκευή δηλαδή, σε λίγες μέρες, θα δώσουμε τα λεφτά της βαλίτσας, που είναι 15 χιλιάρικα. Θα μπείτε όμως και στο μεγάλο διαγωνισμό, στο μεγάλο τελικό, με τα 30 χιλιάρικα που είναι για το τέλος της σεζόν. Συνολικά 47.000 ευρώ μετρητά, καλή επιτυχία. 90-11-51-51-51. 90-11-51-51-51. Σήμερα μια ξεχωριστή μέρα για το διαγωνισμό, ημέρα μπόνους. 47.000 ευρώ συνολικά. Τώρα είναι κοντά μας η Γιώτα Κυπουρού, καθώς συνεχίστηκε η δίκη για την δολοφονία της Καλονής από τη Νέα Μάκρη, της 23χρονης Φέης. Συγκεκριμένα σήμερα κατέθεσε στο δικαστήριο ο πατέρας του κατηγορούμενου, ο πατέρας του συντρόφου της Φέης που κατηγορείται ότι τη σκότωσε. Πάμε να δούμε τι είπε ο πατερούλης αυτός, γιατί η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έβγαλε πολύ συνέστημα και γενικώς αυτόν τον καιρό έχει βγάλει προκάλεσαν συνέστημα. Προκάλεσαν αίσθηση τα όσα είπε και σήμερα στο δικαστήριο. Ατύχημα και όχι δολοφονία, ο θάνατος της Φέης. Αυτό ισχυρίστηκε σήμερα Τατιάνα, ο πατέρας του συντρόφου της Φέης, που είναι ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο της 23χρονης. Αυτό που προκάλεσε αίσθηση είναι ότι χαρακτήρισε άνανδρη την κίνηση του γιού του να χτυπήσει τη Φέη και πως είπε χαρακτηριστικά πως δεν σηκώνει χέρι σε ένα μπιμπελό. Mm-hmm. Αυτό πραγματικά προκάλεσε αίσθηση στο ακροατήριο. Για το γιο του είπε πως γενικά ήταν ένας άνθρωπος υπερκινητικός και φωνακλάς, αλλά την αδερφή του δεν την είχε χτυπήσει ποτέ παρά τα όσα γράφτηκαν. Πως γυμναζόταν, πως ήθελε να έχει μπράτσα, να είναι γυμνασμένος, για να είναι αρεστός
στις κοπέλες και πως έπαιρνε μία σκόνη για να φουσκώνει τα μπράτσα του. Ήθελε να γίνει μανεκέν, είπε χαρακτηριστικά ο πατέρας του. Είχε κάνει και σχετική αίτηση σε διαγωνισμό. Για τη Φέη και την αδερφή της, είπε πως δεν γνώριζε ότι ήταν αδερφές, ότι είχαν συγγένεια, ότι αρχικά είχε δει έξω από το σπίτι του την αδερφή της Φέης και μετά από καιρό είδε τη Φέη. Συγκεκριμένα ο πατέρας του δράστη είπε ότι η αδελφή της Φέης έφερνε το γιο του με το αυτοκίνητό της. Γιατί εκείνο το διάστημα λέει δεν είχε αυτοκίνητο. Έφερνε το γιο του με το αυτοκίνητό της μετά την προπόνησή του, νομίζω, γιατί αυτός έκανε κάποια πολεμική τέχνη. Ναι, είπαν ότι γενικότερα έκανε γυμναστική και το ότι τον πηγαίνει σε ένα γυμναστήριο και να χτυπάς, ας πούμε, ένα σάκο του μπόξ, δεν ξέρουν αν θεωρείται πολεμική τέχνη. Όχι, αλλά έκανε όμως. Ναι, γενικότερα πολύ, ναι. Γυμναστική. Πολύ γυμναστική. Είπε ότι και έπαιρνε βάρη. Και κάποια σκόνη, του είπε η φαρμακοποιός για να... Αντί να τρώει κρέας, έπαιρνε τη σκόνη αυτή για να τον βοηθάει να χτίσει. Έχει μυς, να αρέσει τα κορίτσια, είπε ο πατέρας του. Ο πατέρας του, ναι. Είπε όλα αυτά. Και μάλιστα η αδερφή της Φέης τον γύρναγε στο σπίτι. Δηλαδή, στην ουσία, ο πατέρας επιβεβαίωσε ότι υπήρχε μία σχέση της αδελφής της Φέης με τον, με το γιο του. Και μετά, λέει, μας έφερνε την άλλη την κοπέλα. Την αδερφή, τη Φέη. Μετά από λίγο καιρό, άρχισε να βλέπει την αδερφή της Φέη, την Φέη. Τη Φέη. Δηλαδή, ο πατέρας στο σπίτι του μέσα έχει δει και τα δύο κορίτσια και τις δύο γυναίκες. Έβλεπε πρώτα την αδερφή και μετά ερχόταν, λέει, με τη Φέη. Μόνο που ο πατερούλης δεν ήξερε ότι αυτές είναι αδερφές. Όχι. Ο ίδιος είπε ότι δεν γνώριζε τη συγγένεια που είχαν. Η αλήθεια είναι ότι και τα παιδιά δεν πολύ λένε στους γονείς ειδικά πράγματα τα οποία είναι λίγο ιδιαίτερα. Το αποφεύγουν. Βεβαίως, να διευκρινίσουμε, Τατιάνα, ότι χαρακτήρισε λίγο διαφορετικά τις σχέσεις με τα δύο κορίτσια. Δηλαδή, με την αδερφή της Φέης είπε ότι ήταν πιο πολύ φιλική η σχέση και τις περισσότερες φορές έμενε έξω από το σπίτι, στο αυτοκίνητο και τον περίμενε, ενώ με τη Φέη ήταν διαφορετική η σχέση, ότι την αγαπούσε, ότι τη συμπεριφερόταν πάρα πολύ καλά. Συγκεκριμένα είπε ότι ό,τι του έλεγε στεκόταν τσολιάς. Ότι ήταν δηλαδή ερωτική η σχέση με την Φέη, ενώ με την αδερφή της Φέης ήταν φιλική. Έτσι διαπίστωσε ο ίδιος από αυτά που έβλεπε. Αυτά είπε σήμερα όσον αφορά τη σχέση αυτή. Για το μοιραίο εκείνο βράδυ, το βράδυ που έχασε τη ζωή της η Φέη, είπε πως το φυτίλι στον καυγά που ακολούθησε το έβαλε η αδερφή της Φέης, καθώς τηλεφώνησε στον κατηγορούμενο, στον γιο του, και του είπε πως η αδελφή της έχει σχέσεις και με άλλους. Αυτό προκάλεσε την οργή του γιου του. Πήρε τηλέφωνο τη Φέη να τη ρωτήσει αν αυτά που μετέφερε η αδερφή της είναι αλήθεια. Ακολούθησε ένας καυγάς και ο καυγάς έφερε τα όσα ακολούθησαν. Αυτά υποστήριξε για εκείνο το βράδυ, ότι ευθύνεται για τον καυγά η αδερφή της. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Γιώτα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με ένα θέμα το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν έχει εξοργήσει μόνο την οικογένεια του Γιώργου του Πλούρη. Όταν το διαβάσαμε, εμείς οι οποίοι δεν είμαστε η άμεση οικογένεια, έχουμε πονέσει για αυτό το παιδί ως Έλληνες. Ως εκεί. Μπορείτε να φανταστείτε πώς ένιωσε η οικογένεια του Γιώργου του Κουλούρη. Σας θυμίζω, ο Γιώργος ο Κουλούρης ήταν θύμα της πρώτης λεωφοριοπειρατείας που έγινε. Τα πιο νέα παιδιά δεν θα ξέρουν και τι είχε συμβεί τότε. Θα σας πω δύο κουβεντούλες. Αυτός που βλέπετε μέσα στο λεωφορείο ήταν ένας Αλβανός, ο οποίος είχε κάνει το εξής. Είχε κάνει μια πειρατεία, αυτός εδώ που βλέπετε με τον μπλε το φανελάκι, είχε κάνει μια πειρατεία σε ένα ελληνικό λεωφορείο. Με 9 Έλληνες μέσα. Στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένα κτέλ, το οποίο εκτελούσε κάποια δρομολόγια από και προς Θεσσαλονίκη. Αυτός λοιπόν μπήκε μέσα, πήρε τους ανθρώπους, ήταν οπλισμένος, άρχισε να εκφράζει διάφορα αιτήματα, θα τα δείτε σε λίγο αναλυτικά και θα τα κουβεντιάσουμε, και τελικά έφτασε μέχρι την Αλβανία. Κατέβασαν οι Έλληνες εδώ την μπάρα των συνόρων, άρχισε αυτός να απειλεί, αού θα σκοτώσω τους ομήρους, σηκώνει την μπάρα, περνάει στην Αλβανία και αρχίζει και πηγαίνει για Αλμπασάν. Και από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε, ανέλαβαν οι Αλβανοί αστυνομικοί. Αλβανοί κομάντος. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Και πριν τόσα χρόνια, ποια ήταν και η κατάσταση στην Αλβανία, λίγο έχουν αλλάξει τα πράγματα. Παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους οι Αλβανοί κομάντος.
Ένας λοιπόν από τους Αλβανούς αυτούς πυροβολεί τον Γιώργο και τον σκοτώνει. Και λέει ψέματα μετά. Λέει ψέματα η αλβανική αστυνομία ότι τον σκότωσε, λέει, ο δράστης, ο Αλβανός. Δεν τον είχε σκοτώσει όμως, γιατί οι Έλληνες ιατροδικαστές απέδειξαν ότι τον είχαν σκοτώσει εκεί, οι Αλβανοί κομάντος. Αυτός που σκότωσε το παιδί, ο Αλβανός αστυνομικός, κομάντο, ότι άλλο φέτε πείτε το, που σκότωσε το παιδί, ξέρετε τι έγινε σήμερα. Έγινε αρχηγός της αλβανικής αστυνομίας. Δείτε το βίντεο και σε λίγο θα έρθει εδώ και η αδελφή του Γιώργου του Κουλούρη και ο πατέρας του. 29 Μαΐου 1999. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν οι τηλεθεατές την πρώτη λεωφοριοπειρατεία σε ελληνικό έδαφος και μεταδίδεται λεπτό προς λεπτό από τα ελληνικά μέσα. 9 όμηροι για 20 ώρες ζουν εφιαλτικές στιγμές στα χέρια του 25χρονου Αλβανού Φλαμούρ Πίσλι. Ο Πίσλι καταλαμβάνει λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης στο κάτω σχολάρι. Διέσχισαν εκατοντάδες χιλιόμετρα χωρίς να πιστεί ο απαγωγέας να αφήσει ελεύθερους τους επιβάτες για να καταλήξουν στο Ελμπασάν της Αλβανίας. Εκεί οι Αλβανοί αστυνομικοί, παρά τα όσα είχαν συμφωνήσει με τους Έλληνες συναδέλφους τους, έστησαν μια πρόχειρη επιχείρηση που είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 25χρονος Αλβανός αλλά και ο 28χρονος νεαρός επιβάτης Γιώργος Κουλούρης. Το πρωί, 7 η ώρα, 7 παρά, το λεωφορείο το γαζώνουν οι Αλβανοί. Μια χτυπιάται στο πόδι, ο γιος μου χτυπιάται εδώ, στα αυτή. Και με τα χέρια ψηλά τον γαζώνει ο Αλβανός πάνω το μέτρο. Ένα τραγικό έγκλημα που συγκλώνησε την Πανελλήνιο. Και ύστερα από μια μέρα, από 10-15 ώρες με παίρνει τηλέφωνο να πάω να πάρω το παιδί από τα Αλμπασάν. Τρελάθηκα. Ο αστυνομικός που το 99 αφαίρεσε τη ζωή ενός 28χρονου παλικαριού που ήταν όμηρος στα χέρια του Αλβανού για ώρες, τον περασμένο Οκτώβριο έγινε ο νέος αρχηγός της αλβανικής αστυνομίας. Είναι ο Αρτάν Ντίντι, ένας καριερίστας αστυνομικός, όπως λένε όσοι τον γνωρίζουν. Από εδώ και πέρα δικαιοσύνη. Να φέρει τον Αλβανό και να τον δικάσετε με τον ίδιο τρόπο όπως έκανε το παιδί μου. Στο όλο το μέτρο του σκότωσε. Μπροστά μου. Τον κάνανε στρατηγό οι Αλβανοί. Υποσχέσεις. Θα δικαστούν αυτοί που ευθύνονται άμεσα και αυτοί που ευθύνονται έμεσα. Αντιθέτως, οι άμεσα εμπλεκόμενοι αυτή τη στιγμή γίνονται και αρχηγοί της αστυνομίας στην Αλβανία. Μια απίστευτη μέρα. Μια μέρα που έφυγε το πρωί και δεν γύρισε ξανά. Η τραγική αυτή ιστορία έγινε και ταινία, ενώ στην Αλβανία έχει γραφτεί τραγούδι για τον Φλαμούρ Πίσλι. Ο 25χρονος Αλβανός ήταν οργισμένος επειδή, όπως υποστήριζε, είχε κατηγορηθεί άδικα για κατοχή τριών όπλων. Όπως ισχυριζόταν, είχε κακοποιηθεί βάναυσα τις ημέρες που είχε μείνει στη φυλακή πριν απελαθεί. Άγνωστο πώς επέστρεψε στην Ελλάδα για να εκδικηθεί, όπως έλεγε, αυτούς που τον είχαν παγιδεύσει. Έτσι, στις 29 Μαΐου στις 10:04 το πρωί, κατέλαβε το λεωφορείο στο κάτω σχολάρι, κρατώντας όμοιρους τους επιβάτες του και έχοντας μαζί του ένα Καλάζνικοφ και δύο χειροβομβίδες. Ο νεαρός Γιώργος έφυγε από το σπίτι του και επιβιβάστηκε στο λεωφορείο του τρόμου, χωρίς καν να φανταστεί τι θα συνέβαινε. Η οικογένειά του δεν θα ξεχάσει ποτέ εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα σηκώθηκε για να πάει στο ΙΚΑ. Κανονικά ήθελε να πάει για να σφραγίσει τα καρδιά του. Και όταν ήρθε το λεωφορείο, βγήκα εκεί στην πόρτα και με χαιρέτησε και μου λέει: «Καλά είμαστε, μαμά, μη φοβάσαι. Πού να ξέρω που θα πηγαίνει». Ο Αλβανός πήρε τηλέφωνο την αστυνομία, χρησιμοποίησε κινητό επιβάτηδας και ζήτησε λίτρα 50 εκατομμυρίων δραχμών, τα τρία Καλάζνικοφ για τα οποία είχε κατηγορηθεί, καθώς και ασφαλή μετάβαση στην πατρίδα του. «Είμαι αθώος, άδικα με καταδίκασαν. Θέλω να αποκαταστήσω την τιμή μου. Δεν θέλω να κάνω κακό στους επιβάτες», έλεγε στους αστυνομικούς. Τους είχε τους όμερους όλους μπροστά. Κατέβασε κανένα δυο άτομα. Δεν θα κουνηθεί κανένας. Εν πάση περιπτώσει το πήρε μέσα στην Κοζάνη, σταματάμε εκεί. Ζητάει λεφτά ο Αλβανός. Φέρτε μου 50 εκατομμύρια, γιατί θα σας πω 800 να με φέρετε. Τον πάνε τα λεφτά. Πάω εγώ, φωνάζω ο γιος μου, φύγει μπαμπά, θα πάνε πετάξουν τη χειροβομβίδα. Πηγαίνουν, πετάνε τη χειροβομβίδα. Ο Φλαμούρ διέταξε τον οδηγό να κινηθεί προς Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά επέστρεψε και πάλι στο κάτω σχολάρι. Και ο 25χρονος Αλβανός άρχισε να πυροβολεί έξω από το σπίτι του άντρα για τον οποίο εργαζόταν παλιότερα και τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για τη σύλληψή του. Thank you.
Πίσω! Ο οδηγός πάγωσε, όλοι παγώσανε. Ήρθε τρεις φορές. Η αστυνομία, το τμήμα της υπανομής, από μακριά θεατές. Δεν άφηνε κανένα να πάει να κάνει παρέμβαση. Μην εμποδίζει το έργο της αστυνομίας. Το λεωφορείο, αφού έκανε βόλτες στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, κατευθύνθηκε προς την Κρυσταλλοπηγή όπου πέρασε τα σύνορα. Ήταν πια μεσάνυχτα. Πατέρας και αδερφοί ακολουθούν το λεωφορείο με το αυτοκίνητό τους και παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του Αλβανού, αλλά και του Γιώργου που βρισκόταν μέσα. Μετά τους χάσαμε στην Καστοριά. Γυρίσαμε πίσω τα ξημερώματα και μετά μας ειδοποιήσανε γι' αυτό που έγινε. Έτσι όπως τον έβλεπα, πιστεύω ότι δεν πίστευε κάτι τέτοιο. Πίστευε ότι θα έχει καλή κατάληξη. Πίστευε ότι θα γυρίσουν πίσω και όλα θα είναι καλά. Τι να σας πω. Ότι λιποθύμησα. Δηλαδή, πώς να αντιμετωπίσεις ένα τέτοιο γεγονός. Έλληνες αστυνομικοί ζητούν να μην γίνει καμία επέμβαση και να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή των ομήρων. Οι Αλβανοί κομάντος όμως στείλουν οδοφράγματα από την Κρυσταλλοπηγή έως και το Ελμπασάν και φωτίζουν με προβολή στο όχημα το οποίο κινείται με χαμηλή ταχύτητα. Γεγονός που εκνευρίζει τον 25χρονο Αλβανό. Και λίγο μετά, αφού είχε ξημερώσει, αρχίζει να πυροβολεί προς τους αστυνομικούς. Εκείνοι απαντούν και οι σφαίρες βρίσκουν το δράστη. Ο Κουλούρης προσπαθεί να βγει από το λεωφορείο. Την ώρα που ανοίγει την πόρτα, ο αστυνομικός, σημερινός αρχηγός της Αλβανικής αστυνομίας, τον πυροβολεί τρεις φορές και φεύγει. Να το μεγαλώσεις, να το σπουδάσεις και να βρεις το λεωφορείο και ξαφνικά να βρεις το στην Αλβανία και να τον δολοφονήσεις όλο το μέτρο. Η σωρός του Γιώργου μεταφέρεται στο κάτω σχολάρι. Επικρατεί θρήνος και οργή. Την ίδια οργή νιώθουν και σήμερα, 15 χρόνια μετά. Κάθε μέρα, εδώ και 15 χρόνια θέλω να ανοίξει ο φάκελος και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ο Γιώργος ήταν πολύ παλικάρι, πολύ αγαπητός στον κόσμο. Ήταν τόσο άξιο παιδί. Έλεγε θα παντρευτώ νωρίς και θα κάνω πολλά παιδιά, αλλά δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε τίποτα να κάνει. Θα καλωσορίσω στο στούντιο τον κύριο Δημήτρη Κουλούρη, τον πατέρα του Γιώργου και την αδελφή του Γιώργου, την Κατερίνα. Είναι και δύο στο στούντιο. Η αλήθεια είναι ότι από τη μια θέλετε να μιλήσετε για αυτό το θέμα, γιατί δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Κανείς, μα κανείς δεν πλήρωσε για το θάνατο του παιδιού σας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τώρα βλέπετε ότι ο δολοφόνος του, ο Αλβανός κομάντο δολοφόνος, έχει αναλάβει και υψηλότατη θέση και αρχηγός αλβανικής αστυνομίας. Η Ελλάδα τι έκανε για το γιο μου? Τίποτες. Τίποτα. Τι έκανε? Το μόνο που με πήρε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης να πάω να πάρω το παιδί από τα Αλβασάν. Άκουσον. Θέλω πρώτα να χαιρετήσω όλους αυτούς που παρακολουθούν την εκπομπή σας και αυτοί που δεν τον. Και ιδιαίτερα να χαιρετήσω την εγγονή μου που το ζήτησε παππού να με χαιρετήσει από την εκπομπή. Λοιπόν, επί του θέματος, ο Γιώργος, όπως είπατε, ανέβηκε στο λεωφορείο. Ακούστε με τώρα, επειδή εγώ δεν θέλω να σας διακόψω. Ναι. Θα διακόψουμε τώρα για διαφημίσεις, ώστε μετά να μου αφηγηθείτε με την ησυχία σας την ιστορία. Αγαπητοί φίλοι, πριν συνεχίσουμε την εκπομπή, θα σας πω άλλη μια φορά το διαγωνισμό, γιατί σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα. Δηλαδή, είναι μια ιδιαίτερη μέρα προσφοράς, έκπτωσης, bonus day, όπως θέλετε να το ονομάσετε, ευκαιρίας, εν πάση περιπτώσει, γιατί μπορείτε να κερδίσετε 2.000 ευρώ στο τέλος της σημερινής εκπομπής, αυτά εδώ. Τη βαλίτσα την παίρνετε αυτή την Παρασκευή, σε 3 μέρες. Και αυτά εδώ είναι 30 χιλιάρικα που θα δώσουμε στο τέλος της σεζόν. Τι ευκαιρία σας δίνεται? Σας δίνεται η ευκαιρία να συμμετάσχετε και στους 3 διαγωνισμούς, πληρώνοντας μόνο μία φορά, κάνοντας μόνο αυτό το ένα τηλεφώνημα. 90 11 51 51 51. Καλή επιτυχία. Πάμε να επανέλθουμε στο θέμα μας και να σας θυμίσω και για όσους μπήκατε τώρα στην συντροφιά μας τι ακριβώς κουβεντιάζουμε. Το 1999, ένας Αλβανός αστυνομικός αφαίρεσε τη ζωή του Γιώργου του Κουλούρη. Αυτός που βλέπετε στα πλάνα
Είναι ένας Αλβανός ο οποίος είχε κάνει λεωφοριοπειρατεία σε ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Το βλέπετε το λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Το είχε πάρει από τη Θεσσαλονίκη που έκανε δρομολόγια με 9 Έλληνες μέσα. Ο Γιώργος ο Κουλούρης είναι με τη μάνα. 17 Έλληνες. 17 ήταν, συγγνώμη. Τον βλέπετε το Γιώργο Κουλούρη, ο οποίος είναι εκεί μέσα στο λεωφορείο. Είχε πάρει το λεωφορείο λοιπόν, είχε περάσει τα σύνορα, γιατί εκβίαζε τις ελληνικές αρχές ότι θα σκότωνε τους ομήρους. Είχε περάσει τα σύνορα, κατευθύνθηκε προς Ελμπασάν. Εκεί κάπου λοιπόν οι Αλβανοί κομμάντος έκαναν μία επιχείρηση και σκότωσαν τον Γιώργο τον Κουλούρη, τον οποίο τον σκότωσαν κατά λάθος. Τον πέρασαν για τον λεωφοριοπειρατή και μετά τα κουκούλωσαν. Είπανε ότι τον σκότωσε ο πειρατής, δεν τον είχε σκοτώσει ο πειρατής όμως. Είπαν ότι αυτοκτόνησε. Ότι αυτοκτόνησε ακόμα χειρότερα. Θα ήταν το κανάλι το αμερικάνικο που πήγε στο Κόσοβο, θα το πέρναγε να αυτοκτόνησε. Αλλά δεν είπατε γιατί έκανε ο Αλβανός αυτή την πειρατεία. Ωραία, πείτε μου εσείς λοιπόν. Αυτό ξεκίνησε το. Όχι, το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι ο Αλβανός δολοφόνος έχει γίνει αρχηγός της αστυνομίας αυτή τη στιγμή. Έχει γίνει, γι' αυτό γίνεται και η εκπομπή σήμερα, γι' αυτό ήρθαν οι άνθρωποι. Όχι να μιλήσουμε μόνο για τα παλιά, γιατί δεν έχει νόημα. Αυτός που βλέπετε είναι ο αρχηγός αλβανικής αστυνομίας, είναι ο δολοφόνος του Γιώργου του Κουλούρη. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Όπως γνωρίζετε τώρα τελευταία έγινε πάλι ένα έγκλημα. Ο Αλβανός, ο κακοποιός, έσφαξε τον χωροφύλακα που ήταν στον Κορδαλό. Και από εκεί τον πήρανε τον Αλβανό και τον πήγανε στην Ιγρήτα, στις φυλακές. Και εκεί δίθεν τι τον κάνανε. Και πέθανε ο Αλβανός, τι έπαθε. Και μάνι η αλβανική κυβέρνηση διαμαρτυρήθηκε. Και λέει δεν έχετε δικαίωμα να αφαιρεί τη ζωή ανθρώπου. Για το δικό μου το παιδί, τι έκανε η ελληνική κυβέρνηση, τίποτες. Το μόνο που με πήρε ο Χρυσοκοϊδής τηλέφωνο, να πάω να πάρω το παιδί από το Αλμπασάν, τίποτες άλλο. Και αν δεν πήγαινε ένας ανιψός μου που ήταν αεροπόρος, να πάρει ένα C130, τον φέρω ακόμα εκεί θα ήταν. Εσείς αισθάνεστε ότι δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Καθόλου. Δηλαδή δεν έγινε τίποτα. Στην ουσία χάσατε τον άνθρωπο σας και νιώθετε μία οργή, γιατί δεν τιμωρήθηκε κανένας. Συγγνώμη. Αυτό και, και δεν τιμωρήθηκε κανένας γιατί έγινε στην Αλβανία. Εσείς φέρνετε εδώ το παράδειγμα και καλά κάνετε. Ένας Αλβανός κρατούμενος, ο οποίος έσφαξε έναν σοφρονιστικό υπάλληλο πατέρα δύο παιδιών. Όταν αυτός έχασε τη ζωή του, αυτοί που τον βασάνισαν, ναι, τιμωρούνται την ελληνική δικαιοσύνη, διασύρονται και ό,τι άλλο, πάβονται των καθηκόντων τους. Αντίθετα, έτσι, στην Αλβανία, ο αστυνομικός ο οποίος αφαίρεσε τη ζωή του δικού σου, όχι μόνο δεν τιμωρήθηκε, γίνεται και στρατηγός. Αυτό είναι λοιπόν η οργή σας. Γι' αυτό, λοιπόν, λέτε. Και ζητώ από την ελληνική πολιτεία, ζητώ από τους εκπρόσωπους, από τον πρόεδρο Δημοκρατίας, από τον πρόεδρο της Αγγελίας, από τον πρόεδρο Αλλού Πάγου, να κάνουν παρέμβαση, να φέρουν τον δολοφόνο εδώ να δικαστεί. Αυτό ζητάω. Δεν ζήτησα τίποτε, ούτε λεφτά ούτε τίποτε. Γιατί αυτή η αδικία, πού είναι η προστασία, πού είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, πού είναι η δικαιοσύνη. Άκουσα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τώρα μετά τις εκλογές και λέει η δικαιοσύνη θα είναι για όλο τον κόσμο και ειδικά για τους άνθρωπους που είναι αδύναμους. Πού είναι. Ο Πρωθυπουργός τι κάνει, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τι κάνει, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, τι μας κάνουν και μας κάνουν τα κανάλια. Τους ξαναψήφισε ο ελληνικός λαός. Τους επέλεξε πάλι για να έχουμε δημοκρατία. Δημοκρατία είναι αυτή. Γιατί δεν δικαιώνουμε. Δηλαδή δύο φορές, συγγνώμη, δύο φορές πλήρωσαμε σκοτωμένους εφορία. Έχω τις αυτές να σας φέρω να τις αποδείξεις. Γιατί! Εφορία για τον. Εφορία, σκοτωμένους πλήρωσαν εφορία! Για τον Γιώργο. Ναι! Για τον Γιώργο πλήρωσαν. Για τον Γιώργο, για τον Γιώργο! Είχε το αυτοκίνητο. Τι εννοεί το. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Και τελευταία ξαναείδε πάλι. Και λέω ρε παιδιά, σκοτωμένους είναι. Τότε, έτσι. Τότε, στις αρχές. Στις αρχές, τα πρώτα δύο. Σας είχε έρθει να πληρώσετε εφορία για το. Για το αυτοκίνητο που είχε. Έχει ένα αυτοκίνητο, ακόμα το έχω. Και τρομάξαμε, συγγνώμη, τρομάξαμε να πάρουμε η εξαρχή πράξη. Γιατί το αυτοκίνητο ακόμα είναι έτσι, το έχω στο σπίτι. Γιατί έγινε το έγκλημα, και αυτή, δεν τρεπόμαστε λίγο, ρε. Πού είσαι υπουργέ, υπουργέ δικαιοσύνης. Αντάμωσα τον υπουργό τότε, τον Γιαννόπουλο, μη είπε είμαστε αδύναμοι στα Αλβανία. Ντροπή σας λέω. Οι Αλβανοί τώρα πρόσφατα, στην Χαλκιδική, σκότωσαν τον Βυζινά.
Πάει το παλικάρ, τον πήρε 400 ευρώ και πήρε και γλεντούσαν στα Μουδανιά. Τι γίνεται αυτή η κατάσταση, πού θα πάει? Δυο φορές αλήθεια από το σπίτι της κόρης μου. Ήρθε αστυνομία, δεν έχουμε δικαίωμα να πυροβολήσουμε. Και τους πιάνουμε, λέει, τους βάζουμε φυλακή και την άλλη μέρα τους αφήνουν. Πότε θα πάρει μέτρα αυτή η ελληνική κυβέρνηση, αυτή η ελληνική κοινωνία, αυτή η πολιτική μας από όλων των κομμάτων, πότε θα πάρετε μέτρα για την ασφάλεια του απλού πολίτη? Μας λένε ότι ο απλός πολίτης έχει ασφάλεια. Πού είναι η ασφάλεια του? Συγγνώμη λίγο. Του Έλληνα πολίτη, να του Έλληνα, ναι, του Έλληνα πολίτη. Γιατί του αλλοδαπού πολίτη που μένει στην Ελλάδα υπάρχει δικαιοσύνη τα και πάντα. Τα πάντα. Πού μπορεί να κουμπίσει ένα ξένο, ορίστε. Έπιασε, βίασε 15 χρόνια κορίτσι, το πέταξε στη χαράδρα. Τίποτε, πάει, φυτό. Σκότωσαν το γιο μου, τίποτε. Ούτε ένα συγγνώμη είπανε. Μου είπαν πρόσεξε να μην βρει καχαντάκι που βγαίνει φωνάζει. Θα σα τα προβοκάτσια. Λοιπόν, ένα λεπτό τώρα. Εσεί, η οργή σα είναι. Ζητώ συγγνώμη. Ζητώ δικαιοσύνη. Καλά κάνετε και ζητάτε δικαιοσύνη. Ζητώ δικαιοσύνη. Το μόνο που θέλω μέσα από την εκπομπή είναι να μην κάνουμε μια γενίκευση. Δηλαδή, εσείς μες στον πόνο σας να μην περάσετε ένα μήνυμα ξενοφοβίας. Δεν είστε αυτός ο άνθρωπος. Νομίζω ότι έχω αυτό το δικαίωμα. Άνθρωπος. Έχω αυτό το δικαίωμα. Εσείς έχετε το δικαίωμα, το δικαίωμα να ζητήσετε δικαιοσύνη. Να ζητήσετε δικαιοσύνη. Απλώς να μην γενικεύσουμε το θέμα. Καλά, αυτό. Το αντιλαμβάνεστε. Ωραία. Γιατί πάμε λίγο. Και εσείς το κανάλι σας ξέρεις, παίρνει πειρά από εδώ και από εκεί. Όχι, δεν είναι για το κανάλι. Δεν είναι για το κανάλι. Θα σας πω τι είναι τώρα. Υπάρχει, έχει αναπτυχθεί και. Είπαμε, το επαναλαμβάνω. Έχει αναπτυχθεί και μια δυναμική ξενοφοβία. Το επαναλαμβάνω. Βλέπουμε. Ζητώ δικαιοσύνη. Δεν ζήτησα τίποτε. Ούτε λεφτά, ούτε τίποτε. Δικαιοσύνη. Καλά αυτό κάνετε. Το παλικάρι που το βλέπετε. Γιατί να του σκοτώσει ο Αλβανό. Από τι κινδύνευε η Αλβανία. Όμερ ήταν. Γιατί δεν τους συνόδευσε ένας υπεύθυνος. Εκεί ο πρέσβης τι έκανε, ο πρέσβης, συγγνώμη. Ο πρέσβης τι έκανε εκεί πέρα, τι πρέσβευε. Αυτό Αλέξανδρος Παλιάς. Αυτό που μπορεί να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη, θέλω να καθίσετε λίγο να ηρεμήσετε. Ναι. Και λέω να αφήσετε λίγο την Κατερίνα να μιλήσει, γιατί θέλω να μου ηρεμήσετε. Δεν θέλω να μου. Κατάλαβες. Θέλω λίγο να ηρεμήσετε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βγήκε και είπε η δικαιοσύνη θα είναι για τους αδύναμους. Πού είσαι, πρόεδρε, θέλω να κάνεις παρέμβαση. Θέλω τώρα, εδώ και τώρα. Επειδή τελειώνει και η θητεία σου, επειδή φεύγεις, αύριο θα είσαι πολίτης να σε χαιρετάει ο κόσμος. Δώσε εντολή τώρα, πρόεδρε της Δημοκρατίας. Δώσε εντολή να έρθει εδώ ο δολοφόνος να δικαστεί. Να δικαστεί όπως δικάστηκε ο γιος μου, με τον ίδιο τρόπο. Αυτό ζητάω. 15 χρόνια φοράζω. Η αλήθεια είναι ότι εάν Έλληνας αστυνομικός, για να είμαστε δίκαιοι, αν Έλληνας αστυνομικός, σε μία αντίστοιχη περίπτωση ομηρίας, προσέξτε τώρα, είχε κάνει το λάθος να σκοτώσει κάποιον όμηρο. Τι θα γινότανε? Μη σας πω να σκοτώσει τον πειρατή, γιατί και τον λεωφορείο πειρατή, να είχε σκοτώσει Έλληνας αστυνομικός, θα είχε δικαστεί και θα είχε γίνει τεράστιο θέμα. Ακριβώς. Και θα είχαν βγει στους δρόμους οργανώσεις να διαμαρτυρηθούν. Αν Έλληνας αστυνομικός είχε κατά λάθος σκοτώσει όμηρο, θα είχε αποταχθεί από την αστυνομία, θα είχε υπάρξει γενική καταγραφή. Για μήνες θα το συζητάγαμε, θα είχε δικαστεί, καταδικαστεί, μπει στη φυλακή. Ακριβώς. Και ξέρετε. Η οργή σας λοιπόν είναι δικαιολογημένη και αισθάνομαι ότι η ελληνική κυβέρνηση. Ελληνική κυβέρνηση, καμάρωσε τον Αλβανό, τον δολοφόνο. Γαλόνια πήρε. Και ξέρετε γιατί του σκότωσαν τον Γιώργο μου. Είναι. Είπανε, σκότωσαν έναν Αλβανό, σκότωσαν και ένα Έλληνα. Είναι, άκουσον! Δημοκράτες που βγαίνετε και μας σκόπτεσαν για δημοκρατία και μας μιλάτε για ρατσισμό! Για ρατσισμό! Πού είναι το παιδί μου, γιατί το σκόπτατε! Γιατί δεν έκανε παρέμβαση κανένας! Κάτσε λίγο. Κάτσε. Λοιπόν, να μιλήσω. Τι πρέπει να κάνω εγώ! Κάτσε. Πρέπει να πάρω το νόμο στα χέρια μου! Και κακώς που δεν τον πήρα! Κύριε Κούρη, να μιλήσει λίγο η Κατερίνα. Εσείς έχετε μία σορευμένη οργή 15 ετίας. Η οργή έκανε. Άδικα πήγε. Τελείως άδικα. Λογικό. Για αυτή την ατιμορρυσία. Η οποία ατιμορρυσία. Και βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι σήμερα και μας μιλάνε για δημοκρατία. Πού είναι δημοκρατία, ρε παιδιά, δεν τη βλέπω. 15 χρόνια φωνάζω. Κανένας δεν πήρε καμιά θέση. Δημοκρατία λέει, δημοκρατία. Η Ελλάδα είναι δημοκρατία. Πού είναι, ρε. Πού είναι η δημοκρατία μας. Εσείς, αξιωματικοί αντιπολίτες, που μιλάτε για δημοκρατία. Λοιπόν, Κατερίνα μου, θέλεις λίγο εσύ να μας πεις και τη σκέψη σου, αλλά και να δούμε τι είχε γίνει τότε.
Να μας θυμίσεις λίγο ακριβώς τι είχε γίνει για να ακούσουν και οι νεότεροι, να καταλάβουν για ποιο ακριβώς λόγο ο πατέρας σου είναι αυτή τη στιγμή τόσο οργισμένος. Εννοείται τι έγινε μετά τη δολοφονία του αδερφού μου ή πριν. Συνοπτικά τι έγινε, πώς έγινε αυτή η λεωφορειοπειρατεία. Συνοπτικά. Ωραία. Γιατί περάσατε μετά, γιατί όπως λες κληθήκατε να πληρώσετε ακόμα και την εφορία τότε για τον νεκρό αδερφό σας. Ναι. Έτσι. Συνοπτικά. Ο λεωφορειοπειρατής πήρε το λεωφορείο γιατί γινότανε κάποιες εγκληματικές ενέργειες στο σχολάρι και στα γύρω χωριά. Φέρνανε όπλα, από ό,τι μάθαμε μετά, έτσι. Αυτός ο άνθρωπος τα έλεγε εκείνη την ημέρα της πειρατείας ότι βιάστηκε, ότι χτυπήθηκε. Και είπε ότι θα γυρίσει για να εκδικηθεί τους ανθρώπους που κάνανε όλο αυτό. Γύρισε λοιπόν και εκδικήθηκε, αν μπορείτε να το πείτε έτσι, εκδικήθηκε την οικογένειά μας. Κανένας άλλος δεν πειράχτηκε. Πήρε το λεωφορείο. Γυρίζανε εδώ στην Μακεδονία, γυρίζανε. Κάποια στιγμή... Τρεις φορές ήρθε στο σχολάρι. Τρεις φορές ήρθε στο σχολάρι. Ζητούσε τρία συγκεκριμένα άτομα. Το κακό, συγγνώμη, ξεκίνησε από τους μετεπανομής. Ήταν μπλεγμένος ο αστυνομικός του Τσακούνης. Μην πάμε σήμερα αυτό, ακόμα είναι στη θέση του. Μην πάμε σε αυτό. Ξεκίνησε, αυτός είχε έρθει εκεί στο σχολάρι και είχε βγάλει το όπλο και πυροβόλαγε εκεί στους δρόμους. Έχουμε εκεί και εικόνες, τρέχανε οι άνθρωποι μέσα στο χωριό, με τα παιδιά στην αγκαλιά, τρέχανε να μπουν στα σπίτια να κρυφτούν. Πυροβόλησε δύο-τρεις φορές, δεν ξέρω πόσο, στο χωριό μέσα, στα συγκεκριμένα άτομα που ζητούσε να τους φέρουν. Ναι, έτσι. Γιατί αυτός ο λεωφοριοπειρατής, ο Αλβανός, έλεγε οργή. Ότι την είχαν στήσει, ότι είχαν θάψει στον κήπο του κάτι όπλα, ότι αυτός δεν έφταιγε. Στον κήπο του ενός. Έλεγε λοιπόν ότι τον κατηγόρησαν άδικα, τον συνέλαβαν, τον κακοποίησε η αστυνομία και ήθελε να εκδικηθεί. Όλα να αυτά τα έλεγε αυτός, έτσι δεν ξέρουμε τα τι έλεγε ο ίδιος. Βέβαια μετά άρχισε να έχει διάφορα αιτήματα. Έλεγε δώστε μου 50 εκατομμύρια δραχμές, έχει και άλλα. Δηλαδή εκτός από τη δικαίωσή του άρχισε φέρτε μου τα τρία όπλα, δεν είναι αυτά τα τρία όπλα, φέρε μου άλλα τρία όπλα, 80. Φέρε μου 8. Καλάζι δηλαδή 80, ζήταγε όπλα, ζήταγε 50 εκατομμύρια, δηλαδή εκτός από τη δικαίωση είχε και κάποια παράπλευρα αιτήματα. Αλλά σαφώς. Τέλος πάντων... Γιατί είχε πάρει δημοσιότητα το θέμα, έτσι δεν είχε αναλάβει η αστυνομία. Ακριβώς. Η επικεφαλής που ήταν μπλεγμένη. Περίμενε λίγο. Τι έγινε μετά. Δεν έγινε το επιχείρηση. Τι έγινε μετά. Φύγανε στην Αλβανία λοιπόν. Σκοτώθηκε ο αδερφός μου. Σηκώθηκε η μπάρα γιατί αυτός απειλούσε. Σηκώθηκε γιατί η μπάρα γιατί... Γιατί οι Έλληνες συνοριοφύλακες δεν αφήναν το λεωφορείο όχι. να περάσει. Είχαν εντολή να λυθεί το θέμα στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί κανονικά η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να έχει αφήσει το λεωφορείο να φύγει από τη χώρα μας. Δεν μπορείς να έχεις μέσα τόσους Έλληνες ομήρους. Εννέα ήταν στο τέλος. Γι' αυτό μπερδεύτηκα. Να έχεις 9 Έλληνες ομήρους μέσα και να αφήνεις τους Αλβανούς να διαχειριστούν την κρίση. Ποιους τους Αλβανούς. Με την Αλβανία του 99. Γιατί η Αλβανία του 99... Είχε τεράστια διαφορά. Δεν έχει καμία σχέση με την Αλβανία του σήμερα. Ένα σκρουποχώρη ήταν. Είναι δυνατόν λοιπόν να στέλνει ένα λεωφορείο με νέο ομήρου να το διαχειριστούν οι Αλβανοί. Είναι δυνατόν. Είναι από δυνατόν. Τότε αυτό λέμε, κυρία Στεφανίδου. Λοιπόν, τέλος πάντων περνάει το λεωφορείο. Εσείς το ακολουθούσατε από πίσω. Εμείς μέχρι και την Καστοριά ήμασταν από πίσω. Εκεί γινόταν με τον πατέρα μου. Μπάκαλο. Απλά κάποια στιγμή... Η αστυνομία τίποτα δεν έκανε. Ο οικονόμου και ο Δαλαμαγκίδης ήταν από πίσω. Και πήγαν στην Καστοριά και τρώγανε γλυκά. Οι άχρηστοι. Και σήμερα παίρνουν ένα κάρο λεφτά. Στρατηγοί. Ποιοι τρώγανε γλυκά, λέτε, οι αστυνομικοί. Αυτοί που ήταν στην επιχείρηση. Οι Έλληνες. Ναι. Και περνάει το λεωφορείο λοιπόν μέσα και εκεί το χάνετε εσείς. Εμείς το χάσαμε, ναι, από Καστοριά και μετά το χάσαμε. Δεν μπορέσαμε να το ακολουθήσουμε. Ήταν νύχτα, μας αφήνανε σε πολύ μακρινή απόσταση. Να ακολουθούμε, δεν μας αφήνανε κοντά, το χάσαμε, γυρίσαμε πίσω, πρωινές ώρες και μετά μάθαμε... Πιστεύαμε ότι κάτι θα λακάνει η αστυνομία. Πιστεύαμε ότι έχουμε κράτος, ότι έχουμε Ελλάδα. Δυστυχώς δεν έχουμε τίποτες. Είναι μπάχαλο, είναι ξέφραγο αμπέλι. Ορίστε σκοτώνουν, δολοφονούν, τίποτες. Κανένας πολιτικός δεν περίθες. Αλλάξτε τον νόμο. Αλλάξτε τον νόμο. Σκότωσε να το σκοτώσεις. Να δούμε, θα έχουμε εγκλήματα, θα έχουμε ανοίγματα σπίτια.
Ναι. Και συγγνώμη. Πάνω στην οργή σας τώρα λέτε και πράγματα. Συγγνώμη, είμαι σίγουρη ότι πραγματικά δεν τα πιστεύετε. Συγγνώμη, τώρα περί αυτοδικίας και αυτά είναι από την οργή σας. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Συγγνώμη να πω κάτι. Το κακό ξεκίνησε από το τμήμα της Επανομής. Από εκεί ξεκίνησε. Ήταν μπλεγμένο το τμήμα της Επανομής. Ζητούσε τον αστυνομικό τσακούμι. Ναι. Αυτός με έφαγε τα όπλα, αυτός με έφαγε τα λεφτά. Αυτό γινότανε. Και σήμερα αυτός ο άνθρωπος είναι στη θέση του. Θέλω. Πού είναι ο υπουργός δημόσιας τάξης. Εμείς σαν οικογένεια εξ αρχής ζητήσαμε και την, να υπάρξει δικαιοσύνη και από μέσα από την Ελλάδα να δικαστούν κάποιοι άνθρωποι που φταίγανε έμεσα και για Αλβανία κάποιοι άνθρωποι που φταίγανε άμεσα. Δηλαδή ο κύριος αυτός που έγινε και αρχηγός της αστυνομίας απαιτούσαμε να έρθει στην Ελλάδα να δικαστεί ως δολοφόνος του αδερφού μου. Τραγούδι το βγάλανε οι Αλβανοί. Τραγούδι. Κανονικά. Του βγάλανε... Πανηγυρίζουν οι Αλβανοί. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχει βγάλανε... Τι κάνει η Ελλάδα. Έχει στηθεί μνημείο για τον Αλβανό τον πειρατή. Στήσανε μια πλάκα εκεί. Πηγαίνουνε, εδώ του βάζουνε... σκοτώθηκε ο Έλληνας, λέει. Στεφάνια. Πού είσαι Ελλάδα. Μνήμης. Πού είσαι Ελλάδα. Μη φωνάζεις. Πού είστε οι πολιτευτές που τώρα σας επέλεξε πάλι ο ελληνικός λαός να πάτε στην Ευρωβουλή. Τι κάνετε εκεί πέρα, τι ζητάτε. Στη Γερμανία, μέσα στο οικόπεδο τη, μέσα στο σπίτι, έχει δικαίωμα να του σκοτώσει. Αυτό ήθελα να σα πω. Κυρία Στεφανίδου, έχετε ζήσει στη Γερμανία. Θέλω το εξή. Να μην στέλνουμε τώρα μηνύματα αυτοδικίασμου, κύριε Κουλούρη μου. Τώρα είστε έχετε εσεί τον πόνο σα αυτή τη στιγμή και την οργή. Εγώ. Αλλά λέτε και πράγματα που. Δεν λέω τίποτε. Μιλάω την πραγματική αλήθεια. Νομίζω ότι ο καθένα στη θέση του τα ίδια θα έλεγε και εσύ αλήθεια. Το δικό σα και ίσω έκανε και χειρότερα. Αλλά επειδή δεν είμαι στη θέση σα και είμαι σε μια θέση ψυχραιμίας και διαχείρισης της εκπομπής, γι' αυτό λίγο προσπαθώ να σας βοηθήσω. Άντε. Μόνο γι' αυτό. Συγγνώμη, ζητάω συγγνώμη. Εντάξει, έγινε. Όχ, μωρέ, είναι καλά, πολύ γλυκός. Δηλαδή, να του δώσω ένα φιλί και να πάω σε ένα break, να σας δώσω ένα φιλάκι τώρα. Ναι, να σε καλά. Έλα, μωρέ, κάτσε, μωρέ. Εσείς όλοι θέλω να με στηρίξετε. Έτσι. Όσοι ακούν την εκπομπή και είναι εδώ, θέλω να με βοηθήσετε, θέλω να με στηρίξετε. Πάμε σε ένα θέλω να κάνω παρεμβάσεις. Πάμε σε διαφημίσεις τώρα, σας παρακαλώ. Θα ήθελα λίγο να πάμε στην αίθουσα σύνταξης, να πούμε ότι το θέμα αυτό, το ρεπορτάζ αυτό είναι του Γιώργου Τσόμπολου. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Δηλαδή, αν δεν μας ενημέρωνε ο Γιώργος να ασχοληθούμε και θεωρώ ότι το θέμα θα πέρναγε και στα ψηλά. Και δεν πρέπει να περάσει το θέμα ακριβώς στα ψηλά. Γιώργο, θέλεις να μας θυμίσεις πώς ο συγκεκριμένος κύριος που τώρα φοράει γαλόνια και είναι αρχηγός αλβανικής αστυνομίας, πώς ακριβώς εκείνη τη μέρα είχε αφαιρέσει τη ζωή του Γιώργου του Κουλούρη. Καταρχήν να διευκρινίσω ότι το θέμα εγώ το διάβασα σε κάποια αλβανική ιστοσελίδα και έτσι ξεκίνησε η έρευνα, γιατί μου κίνησε την περιέργεια πώς αυτός ο άνθρωπος έφτασε σε αυτό το σημείο να γίνει αρχηγός. Θα δούμε στο βίντεο που έχουμε λίγο παρακάτω, θα δούμε τα πλάνα από το σημείο που είναι το αυτοκίνητο, το λεωφορείο ακινητοποιημένο και ένας άντρας με ένα αυτόματο όπλο στο χέρι τρέχει από την πίσω πλευρά του λεωφορείου και κοντοστέκεται δίπλα στην πόρτα του λεωφορείου. Είναι ο αστυνομικός ο οποίος έχει πάρει εντολή κατά τα λεγόμενα του, όταν είχε δώσει κατάθεση τουλάχιστον τότε, είχε υποστηρίξει ότι είχε αποφασιστεί να φύγει μια ομάδα από το πίσω μέρος του λεωφορείου, να κινηθεί ένας προς την πόρτα του λεωφορείου και οι άλλοι να πάνε από την πλαϊνή πλευρά, από την πίσω πλευρά, για να μπορέσουν να κινητοποιήσουν και να πυροβολήσουν το δράστη. Αυτό τουλάχιστον είχαν υποστηρίξει στις καταθέσεις τους τότε οι αστυνομικοί, οι οποίοι συμμετείχαν στην αποτυχημένη κατά τα άλλα επιχείρηση. Θα δούμε στο βίντεο που έχουμε ήδη. Αυτός εδώ είναι. Είναι εδώ πέρα, ακριβώς στο σημείο αυτό. Αυτός δηλαδή που τρέχει δίπλα στο λεωφορείο. Ακριβώς. Και κοντοστέκεται πίσω ακριβώς από την πόρτα του λεωφορείου. Αυτός λοιπόν είναι ο άνθρωπος που σήμερα είναι αρχηγός της αστυνομίας στην Αλβανία. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, πώς ενήργησε. Είπε στη συνέχεια πως πυροβόλησε ενστικτοδός βλέποντας ένα άτομο να κατεβαίνει από τις σκάλες. Θεώρησε ότι είναι ο δράστης. Βέβαια δεν είχε πάνω του το θύμα, δεν είχε πάνω του κάποιο όπλο, κάτι που να μας προβληματίσει. Προφανώς πάνω στην ένταση της στιγμής. Να το βλέπετε. Εδώ βλέπετε, τρέχει με το όπλο στα χέρια, σκύβει, γονατίζει λίγο και μόλις δευτερόλεπτα αργότερα ανοίγει η πόρτα του λεωφορείου,
δεν προλαβαίνει να συνειδητοποιήσει ποιος είναι στην πόρτα αυτός που κατεβαίνει και μάλιστα έχει παραπατήσει το θύμα και κατεβαίνει τις κάλπες. Συγγνώμη λίγο, ο αδερφός μου κατέβαινε με σηκωμένα τα χέρια. Είχε τα χέρια σηκωμένα. Ήταν χτυπημένος απ' έξω. Και κατέβαινε το λεωφορείο. Περίμενε λίγο. Φέρτε ένα ασθενοφόρο και τον σκοτώνει. Και τον γάζωσε κυριολεκτικά. Είχε σφαίρες σε όλο του το σώμα. Ακριβώς. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κανένας νοήμων άνθρωπος, ό,τι και να είναι στρατιωτικός, αστυνομικός, πυροβολεί έναν άνθρωπο με σηκωμένα τα χέρια. Ακόμη και ο απαγωγέας να ήταν, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να πυροβολήσεις έναν άνθρωπο με σηκωμένα τα χέρια. Το θεωρώ απαράδεκτο. Και αυτός ο ίδιος άνθρωπος γίνεται αυτή τη στιγμή αρχηγός της αλβανικής αστυνομίας. Και αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος δεν έχει πάρει θέση ακόμη μέχρι και σήμερα. Έχει 15 μέρες που έχει βγει στα site όλων των ειδήσεων. Δεν έχει πάρει κανένας θέση. Τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση, τι κάνει η ελληνική πολιτεία, και να πω και το κάτι, να κάνω κάτι άλλο. Τα παιδιά που ήταν στα ΕΚΑΜ δεν είχαν εντολή να σκοτώσουν τον Αλβανό. Είπανε στα σύνορα θα τον σκοτώσουμε. Τα σύνορα ήταν ανοιχτά, πέρασε το λεωφορείο Βολίδα. Όλα ήταν από την κυβέρνηση. Όλα είχαν εντολή από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, από τον Μιχάλη Χρυσοκοΐδη. Είχαν εντολή να μην γίνει εδώ επιχείρηση. Και οι αστυνομικοί που ήταν στην επιχείρηση, τελευταίοι πίσω πηγαίνανε. Εντολή από τον Μιχάλη Χρυσοκοΐδη. Όπως μπαίνουν κάτι άλλοι, όπως μπαίνουν κάτι άλλοι πολιτικοί φυλακοί, έπρεπε να τα φυλακεί σήμερα. Ενώ έχει υπουργείο πάλι. Πες μας λοιπόν, πάει αυτός δίπλα, κατεβαίνει το παιδί με τα χέρια ψηλά και ο Αλβανός κομάντο τον γαζώνει. Μια ρηπή με το καλάσμα, μια ρηπή με το αυτόματο. Και τον σκοτώνει. Στη συνέχεια. Φεύγει τρέχοντας, φεύγει προς τα πίσω. Δεν κάθεται κανένα να δει τι γίνεται. Φεύγει προς τα πίσω κατευθείαν, εξαφανίζεται. Πάει προς τα πίσω, προς το πίσω μέρος του λεωφορείου, όπως θα δούμε και στα πλάνα. Φεύγει προς τα πίσω τρέχοντας. Δεν βλέπει τι έχει γίνει. Δεν συνεχίζει να περιμένει. Μήπως κατέβει κάποιος άλλος να. Το κράτος τι έκανε. Η ελληνική κυβέρνηση τι έκανε. Δεν τα βλέπω αυτά στα πλάνα. Τι θέση πήρε η ελληνική κυβέρνηση. Πρέπει να σας πω, κύριε Κουλούρη. Τι θέση πήρε, μόνο για το μισό είναι. Οι Αλβανοί, κύριε Κουλούρη, είχαν απομακρύνει τους Έλληνες αστυνομικούς οι οποίοι συμμετείχαν και αυτοί στην παρακολούθηση του λεωφορείου. 5 χιλιόμετρα πίσω, συγγνώμη που σας διακόπτω. 5 χιλιόμετρα πίσω ή 10, δεν θυμάμαι ακριβώς, μας είπαν οι υπόλοιποι όμοιροι. Ότι τους αφήνανε γύρω στα 5 με 10 χιλιόμετρα πίσω. Γιατί είχαν αναλάβει. Και πήγανε στην Καστοριά και τρώγανε γλυκά. Στην Καστοριά τρώνε δελικά, οικονόμου Δαλαμαγκίδης. Πες μας λίγο, αν γίνεται, μην λέτε ονόματα, γιατί θα σας πω τώρα τι γίνεται. Δεν ξέρω και για ποιους μιλάτε και δεν ξέρω και τι έχει γίνει με αυτές τις υποθέσεις, καταλαβαίνετε. Και υπάρχει μια περίπτωση, εμείς δεν θέλουμε με τίποτα κάποιον ο οποίος μπορεί να μην έχει ευθύνη να τον κατηγορήσουμε άδικα. Γι' αυτό θέλω. Το κράτος. Ευθύνη ή το κράτος. Ναι, που το έστειλε στην Αστυνομία. Γιατί δεν έγινε εδώ επιχείρηση. Επιχείρηση, γιατί δεν έγινε εδώ. Ανθρώπων που συγγνώμη, να σου πω και κάτι άλλο. Συγγνώμη. Γιατί κάνω μια ζωντανή εκπομπή με το Βαρεμένο και λέει στον πρόεδρο των Αλβανών, γιατί τα κάνετε όλα αυτά. Γιατί δεν έχετε κράτος και αστυνομία. Και παίρνει ένα Έλληνα από τη Γερμανία τηλέφωνο και λέει: αν το έλεγα εγώ αυτό, δημοσίως απέλαση. Τίποτε δεν κάνει. Γιώργο, ναι. Τι έγινε ώρα, μετά. Γιώργο, φεύγει λοιπόν αυτός δίπλα από το. Γαζώνει το Γιώργο τον Κουλούρη και φεύγει, οπισθοχωρεί. Οπισθοχωρεί. Ταυτόχρονα από πίσω έχουν μπει άλλοι αστυνομικοί της αλβανικής αστυνομίας. Ακινητοποιούν τον. Πυροβολούν, ρωτάνε τους επιβάτες ποιος είναι ο απαγωγέας, ο δράστης, του δείχνουν ότι είναι, του δείχνουν τον Φλαμούρ και τον πυροβολούν και τον σκοτώνουν. Αυτή είναι η ιστορία. Βέβαια, έχουν τραυματιστεί εκ των ποτέρων δύο από δηλαδή, μπήκανε μέσα στο λεωφορείο, προσέξτε τώρα, έτσι. Πού στείλανε το λεωφορείο για σφαγή, έτσι. Έχουν μπει μέσα στο λεωφορείο. Έχουν σκοτώσει πρώτα τον αδερφό. Έχουν σκοτώσει τον ένα αθώο άνθρωπο μέσα τον Όμηρο και μπαίνουν και δεν ξέρουν ποιος είναι ο δράστης. Και μπαίνουν μέσα οι Αλβανοί κομμάντο και ρωτάνε τον κόσμο στο λεωφορείο. Ποιος είναι ο. Αλλά παρόλα ο πειρατής. Συγγνώμη. Ποιος είναι. Όχι. Συγγνώμη, τον πειρατή τον σκότωσαν πιο μπροστά. Τον πειρατή τον σκότωσαν πιο μπροστά. Και έλεγανε παραδείγμα, είχα 50 εκατομμύρια το λεωφορείο μέσα.
Για πες Γιώργο μου τι σημαίνει. Αυτό που φοβόταν οι Έλληνες αστυνομικοί και που ευτυχώς δεν επιβιώθηκε ήταν μήπως είχε κάποια χειρονοβίδα ακόμα πάνω του ο απαγωγέας. Είχε παραδώσει, υποτίθεται νωρίτερα. Ναι, είχε δεν, στην αρχή την και πέταξε είχε, χειρονοβίδα. Ναι, δεν ξέραν όμως αν είχε και άλλη. Μήπως μπορεί να ήταν μπλόθα και να είχε και μια ακόμα. Αυτό φοβόταν οι Έλληνες αστυνομικοί. Ευτυχώς όμως που δεν επιβιώθηκαν και δεν είχαμε κάτι χειρονοβίδα. Γιώργο, στην Αλβανία δεν πλήρωσε κανείς για αυτή την τραγωδία. Γιατί αν είχε συμβεί εδώ στην Ελλάδα θα ήταν ακόμα φυλακή ο αστυνομικός. Δεν πλήρωσε κανένας για αυτή την τραγωδία. Όπως βλέπουμε, προφανώς όχι, κανείς δεν είναι την πολιτική. Άμα ο άνθρωπος που πυροβόλησε δεν πήγε φυλακή και όχι μόνο δεν πήγε φυλακή, αλλά έγινε και αρχηγός. Καταλαβαίνουμε ότι μάλλον κάποιο θέμα υπάρχει. Πάντως, δυστυχώς ήταν η πρώτη φορά που έγινε λεωφοροπειρατεία στην Ελλάδα και είχε και αυτή την τραγική εξέλιξη. Ακολούθησαν άλλες τις τέσσερις. Νόμιζαν οι απαγωγείς πως μπορούν να κάνουν λεωφοροπειρατείες. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα πιάστηκε στον ύπνο, στο πούμε, γιατί ήταν ένα έγκλημα που δεν το γνώριζε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εκ των υστέρων έγιναν πάρα πολλές κινήσεις και αντιμετωπίστηκαν πάρα πολύ σοβαρά οι υπόλοιπες λεωφοροπειρατείες. Όμως, δυστυχώς, χρειάστηκε να γίνει αυτή η περίπτωση, να φύγει το λεωφορείο από την Ελλάδα. Να σκοτωθεί ο δικός μας άνθρωπος. Και να χαθεί ο το έκανε και δεύτερο επάνω στη Φλόρινα. Αλλά ο στρατηγός ο Τζέκης τον καθάρισε. Και όταν με κάλεσε και πήγα στο γραφείο του, με λέει Κουλούρη, αυτή η καρέκλα είναι μαγκαρισμένη. Ο οικονόμου είναι υπεύθυνος. Και είναι εκεί και ο Χρυσοχοίδης. Και με λέει Κουλούρη, θα πάμε στην Αλβανία με δύο ελικόπτερα. Θα φέρουμε εδώ τον δολοφόνο, θα τον δικάσουμε, θα τον κάνουμε. Ακόμα πηγαίνουμε. Μήπως να κάνω ψέματα. Φυσικά υποσχέσεις. Και εγώ με τον πόνο μου τα πίστευα. Φυσικά υποσχέσεις υπήρξαν, έτσι. Τι σας υποσχέθηκαν ότι. Μας υποσχέθηκαν ότι θα δικαστεί ο Αλβανός. Ναι. Όπως και δικάστηκε, είδατε πόσο ωραία δικάστηκε. Η πολιτεία είναι δίπλα σας. Ότι θα πληρώσουν και οι άμεσα και οι έμεσα. Ναι. Πληρώσανε. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν έχει αποδοθεί 15 χρόνια όχι. Μετά, όχι μόνο δεν έχει αποδοθεί ευθύνη. Έχει αλλά... κλείσει και η υπόθεση. Ούτε ένα ψυχολόγο, ούτε ένα ψυχολόγο έστειλα να πούνε αυτή η οικογένεια, ζει πέθανε. Εγώ είμαι περίπου 80 χρόνια και πάω στις φυλακές ακόμη. Και με ρωτάνε ο κόσμος, βρήκες καμία άκρη, βρήκες δικαιοσύνη, έγινε τίποτες με την υπόθεση, τίποτες. Αυτό είναι το κράτος μας. Αυτό είναι διαλυμένο. Πάνε τώρα τους μαζέψουν και μας κοροϊδεύουν. Εν πάση περιπτώσει, ζητώ δικαιοσύνη. Ζητώ τώρα όσοι ακούν οι υπεύθυνοι να κάνουν μια παρέμβαση. Ζητώ δικαιοσύνη, τίποτε άλλο. Πού είναι το κράτος, πού είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όχι ότι θα γυρίσει. Πού είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πού είναι η δικαιοσύνη, τίποτε. Άντε για. Καλά, ανθρώπινα δικαιώματα. Όχι, όχι ότι, στην καλά. Αλβανία, όχι ότι θα γυρίσει ο άνθρωπός μας πίσω. Να, αλλά τουλάχιστον αν τουλάχιστον. Πού είναι, ηθική ικανοποίηση. Ηθική. Επισκέφτηκα τον τότε τον. Πρόεδρο Δημοκρατίας του Κωστή Στεφανόπουλο και με έπαιρνε τα χέρια, δεν μπορεί να κάνει τίποτες. Και τον άκουσα για τον Τζενάιτ, ήταν βαθιά συγκινημένος που δεν πήρε την ηλική σημαία. Και σήμερα τον Τζενάιτ σε μια βραδιά τον έκαναν Έλληνα, τον στείλαν στην Αμερική, τον σπουδάζει με ελληνικά λεφτά του κράτους για να τον κάνει αρχηγό και πρόεδρο. Δυόμισι δις έδωσαν τότε. Δυόμισι δις έδωσαν στην Αλβανία οικονομική ενίσχυση. Θέλω να σας πω το εξής. Ότι εμείς. Ξέρω ότι αυτό θα σας εξοργήσει που θα πω, αλλά η Ελλάδα είναι περήφανη για τη δημοκρατία της. Έχουμε δημοκρατία για λίγους όμως. Την προασπίζει με κάθε τρόπο τη δημοκρατία της. Και ένα παιδί το οποίο είναι από την Αλβανία, από την Ουγκάντα, από τη Ζουμπάμπουε, από το άλλο άκρο του κόσμου, το Βόρειο Πόλο, και τα έχει καταφέρει, δικαιούται να τιμηθεί, να γίνει Έλληνας πολίτης, γιατί αυτή η χώρα είμαστε και δεν θέλουμε ποτέ να γίνουμε Αλβανία. Ποτέ. Ο ίδιος του, αλλά συγγνώμη είμαστε λίγο. Εδώ για να φωνάξουμε και να ενώσουμε τις φωνές μας μαζί σας, για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Μακά. Συγγνώμη λίγο, ναι. Ο ίδιος του Τσανάη δήλωσε πρόσφατα ότι δεν αισθάνθηκε ποτέ Έλληνας και το έκανε γιατί του το επιβάλανε. Τα να ξέρω, τον λίγο, χαίρονται τα και οι νονοί του. Ο κύριος Τριανταφυλόπουλος και ο κύριος Πάγκαλος. Μάλιστα. Δεν μας ενδιαφέρει. Τίποτα άλλο. Εγώ θέλω, να σας ευχαριστήσω φεύγω, πολύ. Ζητώ δικαιοσύνη. Ζητώ τώρα να κάνω παρέμβαση και ζητώ συγγνώμη. Και ζητώ από όλους τους νομικούς. Ζητώ μέσω Ιντερπολ, μέσω νομικού του κράτους να τον φέρουν εδώ τον δολοφόνο. Τι κάνει την Ιντερπολ, τι κάνει. Κύριε Κουλούρη μου. Και ζητώ, αν μ' ακούνε κανείς, ότι είναι δικηγόρος. Και αυτός μπορεί να αναλάβει την υπόθεση. Να σας πω την αλήθεια μου. Όποιος θέλει μπορεί να αναλάβει την υπόθεση. Να σας πω την αλήθεια μου. Αν πάτε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με ένα δικηγόρο μάγκα,
Το στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι πολύ πιθανό να βρείτε το δίκιο σας. Δηλαδή, αν καταφύγετε εκεί, για ποιο λόγο αυτός δεν τιμωρήθηκε ποτέ και έγινε αρχηγός αλβανικής αστυνομίας, είναι πολύ πιθανό. Σκεφτείτε όμως πόσα έξοδα έχει να πληρώσουμε δικηγόρο και να τρέξουμε. Αδύνατο. Αν μας ακούει κάποιος δικηγόρος και θέλει να αναλάβει την υπόθεση. Θέλει να αναλάβει την υπόθεση δικηγόρο. Πολύ ευχαρίστω. Πρέπει να την αναλάβει. Πολύ ευχαρίστω. Αν θέλει κάποιο να αναλάβει. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τώρα σε βρίσκω. Άντε κούκλα, να είσαι καλά. Καλά, θα είδε σε πάνω να πιεις καφέ. Και την Πέμπτη έχουμε. Την Πέμπτη κάνουμε. Θα πάμε στα μνήματα να κάνουμε ένα τριζάκι. Όποιοι θέλουν μπορούν να έρθουν να πιούν καφέ. Όποιοι θέλουν μπορούν να έρθουν να πιούν καφέ. Το σπίτι είναι ανοιχτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια. Γεια και χαρά. Λοιπόν, εμείς θα αλλάξουμε τέλειως θέμα, θα αλλάξουμε διάθεση, που να πάμε τώρα. Πάμε να πούμε τον διαγωνισμό μας. Έχουμε σήμερα ένα διαγωνισμό ο οποίος είναι πάρα πολύ ξεχωριστός, σε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, την οποία όσοι μας παρακολουθείτε πιστά θα έχετε δει ότι τη δίνουμε μια φορά στις 10 μέρες, μια φορά στις 15. Δεν είναι εύκολο να πετύχετε αυτή την ευκαιρία, γιατί αν τη βλέπατε συνέχεια δεν θα ήταν και ξεχωριστή, δεν θα ήταν και μια ειδική προσφορά. Έχουμε λοιπόν και λέμε προσέξτε τώρα τι ποσά δίνουμε. Μόνο για σήμερα, έτσι, έχουμε 2.000 ευρώ, τα οποία θα πάρετε στο τέλος της εκπομπής μετρητά. Με αυτό το ένα τηλεφώνημα που θα κάνετε. Έχουμε 15.000 ευρώ με το ίδιο τηλεφώνημα που θα πάρετε αυτή την Παρασκευή. Σε τρεις μέρες φεύγει η βαλίτσα. Και έχετε και άλλα 30.000 ευρώ, τα οποία είναι το μεγάλο ποσό του τελικού διαγωνισμού της εκπομπής για το καλοκαίρι. Συνολικά είναι 47.000 ευρώ. Μόνο για σήμερα, σας δίνουμε την ευκαιρία με ένα τηλεφώνημα να διεκδικήσετε όλα αυτά τα ποσά. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό να σας το εξηγήσω, επειδή δεν είναι ένα παιχνίδι τύχης. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος πάρει τώρα και ο χρόνος που θα κάνει είναι ο πιο γρήγορος κερδίζει. Ο χρόνος που θα κάνει θα είναι ο πιο σύντομος, δηλαδή θα πληκτρολογήσει πιο γρήγορα έναν αριθμό μέχρι το 9, ένα μονοψήφιο αριθμό που θα ακούσει τον τηλεφωνητή, αυτός που θα τον πατήσει, θα τον πληκτρολογήσει πιο γρήγορα. Αν ο χρόνος του είναι ο πιο σύντομος όλων των διαγωνισμών, θα μαζέψει όλο το μετρητό όπως είναι. Καλά. 90-11-51-51-51, καλή επιτυχία σε όλους. Και πάμε έτσι λίγο να χαμογελάσουμε, λίγο να γελάσει λίγο το χιλάκι μας με τον Βασίλη το Σαλτήρη, διότι θέλω να σας πω ότι εμένα μου έκανε εντύπωση και γέλασα πολύ, πιστεύω και πολλοί από εσάς που το παρακολουθήσατε. Θα είδατε ότι σε ένα εκλογικό τμήμα στη Θεσσαλονίκη μπαίνει ένας τύπος ντυμένος Σούπερμαν, πάει στην κάλπη, πίσω από το παραβάν, βγάζει τα ρούχα του και βγαίνει εμφανιζόμενος με τη στολή του Σούπερμαν και λέει «Εγώ θα σώσω την Ελλάδα». Αυτό το βίντεο στο YouTube έχει εκατοντάδες χιλιάδες κλικς, γίνεται πανικός και εμείς βρήκαμε τον πρωταγωνιστή του, που είναι ο Βασίλης. Γεια σου, Βασίλη. Καλησπέρα, Τατιάνα. Τι έγινε, τι έπιασε και ντύθηκε Σούπερμαν στις εκλογές? Τι μήνυμα ήθελες να μας περάσεις? Να σώσουμε τη χώρα. Μόνο ένα Σούπερμαν μπορεί να σώσει τη χώρα, έτσι δεν είναι, Βασίλη? Εννοείται, κανένας άλλος. Εννοείται, κανένας άλλος. Πες μας, όταν μπήκες μέσα στο εκλογικό τμήμα, ο κόσμος που σε έβλεπε εκεί γύρω, με τη στολή να περιφέρεσαι και με τα γυαλιά ηλίου και να μπαίνεις μέσα, πώς αντέδρασε? Πώς αντέδρασαν εκεί οι δικαστικοί αντιπρόσωποι, τι έγινε μέσα στο εκλογικό τμήμα? Ήταν ευχάριστο πάρα πολύ που γελούσαν όλοι. Έδειξαν διάθεση κι αυτοί. Επειδή ήμουν και λίγο αγχωμένος, με αυτό μου έφυγε κατευθείαν. Χειροκροτούσανε, μου δίναν το χέρι. Δεν μου λες, Βασίλη, δεν φοβήθηκες? Και είπαν, γιατί θα ψηφίσουν εμένα. Θα ψηφίσουν Σούπερμαν. Πρέπει στις επόμενες ευρωεκλογές να κάνεις ψηφοδέλτιο. Ξέρεις πόσες ψήφους θα πάρει? Μέσα στα εκλογικά τμήματα υπάρχει και αστυνομία. Αστυνομικοί οι οποίοι επιβλέπουν έτσι το αδιάβλητο της διαδικασίας. Εσύ δεν φοβήθηκες μήπως εκεί σε τσιμπήσει κανένας αστυνομικός με τη στολή, μη γίνει κανένα μπάχαλο? Η αλήθεια είναι ότι το επιδιώξαμε δύο φορές. Την πρώτη φορά μας πιάσανε, τη δεύτερη φορά έγινε λίγο πιο κρυφά. Σας πιάσανε και σας πήγανε στο τμήμα?
Όχι, βέβαια. Όχι, πάλι καλά. Απλά μας είπαν ότι απαγορεύεται αυτό που κάνουμε. Ναι. Λογικό. Ναι. Εμάς ως happening μας άρεσε, αλλά είναι λογικό, γιατί και εκείνοι έκαναν τη δουλειά τους, Βασίλη. Πώς σας ήρθε η ιδέα, αλήθεια? Ναι, είχαν την ευθύνη. Πώς σας ήρθε η ιδέα? Για το συγκεκριμένο βίντεο μας ήρθε η ιδέα από το Facebook. Κυκλοφορούσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα. Είπα θα είναι πολύ αστείο άμα το κάνει κάποιος και έτσι το κάναμε. Μάλιστα. Και κάπως έτσι, πώς ακλήξε, δημιουργήθηκε αυτό το βίντεο, πώς ακλήξε έχει αυτό το βίντεο στο YouTube τώρα? Η αλήθεια είναι ότι κολλάει το βίντεο, έχει γύρω στις 100.000 περίπου και παίρνει αρκετά συνέχεια. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Βασίλη, να μας κάνεις έτσι πάντα να ευθυμούμε. Εγώ ευχαριστώ. Να κάνετε ωραία βιντεάκια αστεία, να περνάμε και λίγο καλά, γιατί έχουμε τρελαθεί τώρα τελευταία. Σε ευχαριστούμε πολύ και φιλιά πολλά στη Θεσσαλονίκη. Όλοι το χρειαζόμαστε. Γεια σου, Βασίλη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Τώρα, είναι ο Ηρακλής της Ελλάδας, ο Γιώργος ο Τρομάρας. Και τι δεν έχει κάνει? Έχει τραβήξει τρεις αμαξοστοιχίες με τα γεροδεμένα μπράτσα του. Έχει σκίσει τηλεφωνικούς καταλόγους με τα χέρια του. Έχει σπάσει αλυσίδες. Θρύλος εδώ στην Αθήνα, στα χωριά, στην ελληνική ομογένεια. Και τώρα θέλω να σας πω ότι ο γιος του ακολουθεί τα χνάρια του. Έτσι λοιπόν η νέα γενιά Τρομάρα θα έρθει μαζί με την παλιά εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθατε! Καλώς ορίσατε. Πώς είστε? Τι κάνετε? Ο γιος! Ο νεότερος. Τρομάρας ο νεότερος. Καλώς ήρθατε και οι δύο. Καλώς σας βρήκαμε. Πάμε να δούμε ένα βίντεο έτσι λίγο να θυμηθούν οι παλαιότεροι, να γνωρίσουν οι νεότεροι για να καταλάβουμε και ποιος είναι ο Τρομάρας. Γεια σου ανικητέ Γιωργάρα, θρύλε ατρόμητε Τρομάρα. Σαν παλεύεις και μου γκρίζεις και τα σίδερα λυγίζεις. Είναι ένας από τους τελευταίους παλαιστές, λαϊκούς ήρωες που έχουν απομείνει. Ο μασίστας που τραβούσε τρένα με τα δόντια, άντυχε το βάρος αυτοκινήτων και φορτηγών, λύγιζε σίδερα και έσπαζε αλυσίδες. Hey! Όταν ο Τρομάρας ερχόταν σε κάθε πόλη ή χωριό της Ελλάδας, γινόταν το αδιαχώρητο. Στα πίστευα κι όμως αληθινά, όπου είχα τραβήξει 4 βαγόνια τρένο και έγινε. Το έδειξε σε όλο τον κόσμο. Εδώ. Εδώ με μια παράσταση περνάει ένα μικρό αυτοκίνητο, πιο μεγάλο, περνάω μέχρι πορτικό πάνω το κορμί μου. Είναι από διάφορες παραστάσεις, από το στρατό. Εδώ το 2000 Μάρτιο μήνα στον πύργο Ηλίας είχα τραβήξει 2 βαγόνια. Και ετοιμαζόμενο να κάνουμε 5, αλλά είχα την ατυχία να χτυπήσω και δεν πραγματοποιήθηκε. Πενήντα χρόνια στους δρόμους. Με το τροχόσπιτο για σπίτι και με την αγάπη του κόσμου δεδομένη. Ο Τρομάρας είναι τρομερός. Ο Τρομάρας είναι τρομερός σε αυτό που κάνει. Πέρα από εκεί ο Τρομάρας είναι ένα απλό παιδί. Ακούει το όνομα Τρομάρας δεν μεν. Δεν μ' αρέσει η βία. Είμαι κατά της βίας. Μ' αρέσει ο κόσμος να είναι αγαπημένος. Πάλεψε με τους μεγαλύτερους, πόνεσε, τραυματίστηκε. Αλλά παρά τα 67 του χρόνια, συνεχίζει. Εξακολουθώ να είμαι στην ενεργό δράση. Ετοιμάζομαι τώρα την άλλη εβδομάδα πρώτα Θεός να κάνω μια περωδία, να ξεκινήσω από Τζιά και τα λοιπά, Σαντορίνη, Νάξο, όλα θα τα γυρίσω αυτά. Και για να είμαι στην ηλικία αυτή και να μπορώ να κάνω περιοδίες ακόμη, αντιλαμβάνεσαι φίλε, ακόμα αντέχω. Στα χνάρια του και ο μοναχογιός του Κώστας. Από μικρός ξεκίνησε την πάλη. Απόφυτος γυμναστικής ακαδημίας, σήμερα είναι ιδιοκτήτης γυμναστηρίου. Ο πατέρας είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, τεράστιος αθλητής, που έχει διαπρέψει σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Και είναι μια καταπληκτική αίσθηση όταν άτομα ρωτάνε για αυτόν, τον θαυμάζουν και θέλουν να του μοιάσουν. Είναι καταπληκτικό όλο αυτό που συμβαίνει. Είναι το πρότυπό μου και από εκεί με τις εικόνες που είχα πάρει από μικρός από εκείνον και από την πάλι, από το γυμναστήριο, από τα μασιστικά του, έτσι εξελίχθηκα κι εγώ.
Ο γιος, το χαϊδεύεις το γιο σου. Το χαϊδεύω γιατί είναι η συνέχεια. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα τα Τατιάνα που έχω κάνει στη ζωή μου. Έτσι. Πέρα από τα μαστιστικά, την πάλι, είναι ο γίγαντας που έχω τον γνώστα εδώ. Ένα γιο έχεις. Ναι. Και τον είχες από νωρίς εκεί στα γυμναστήρια, τον προπονούσες. Από μικρή ηλικία. Από τι ηλικία άρχισες εσύ? Από τα 9. Με έβαλε στην οικογένεια τη πάλι και ξεκινήσαμε σιγά-σιγά. Μπορείς και εσύ να τραβάς τρένα και τέτοια? Αυτό δεν είναι το αντικείμενό μου. Μπορείς όμως? Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι έχω μοιάσει τη δύναμη. Μπορεί. Μπορεί. Ναι, μπορεί. Μπορεί. Απλώς τώρα να πούμε, έχει τελειώσει τη γυμναστική ακαδημία και κάθεται στο γυμναστήριο μέσα. Τώρα άλλωστε. Δεν του λες να τον πάρεις εκεί μαζί στις περιοδίες, δεν έρχεται. Πιο καλά να βγάλει νέα φεντάνια. Εγώ δεν μπορώ να κάτσω μέσα. Έχω μάθει να είμαι ελεύθερος. Και θέλω να είμαι στην ενεργό ακόμη. Αυτά με τις αλυσίδες και αυτά, εδώ έχω μια αλυσίδα. Τα κάνεις ακόμα? Και μόνο αυτά. Ακόμα παίζω να περνάω τα αυτοκίνητα, να σταματάω, να τα τραβάω πέτρα, σίδερα, τα βούλα. Δεν το βάζεις κάτω με τίποτα? Άμα το βάλω, πρέπει να κάτσω στο σπίτι και να σταματήσω. Όσο περπατάς, είσαι ζωντανός. Και ο ζωντανός κερδίζει χρόνο και παίρνει παράτα από το Άγιο Πέτρο. Αλλά συνεχίζεις και παίζεις με τα όρια σου τόσο πολύ. Ναι. Όσο μεγαλώνουμε, κουραζόμαστε. Εσύ δεν κουράζεσαι να τραβάς, να δοκιμάζεις? Δεν φοβάσαι εσύ για τον μπαμπά που συνεχίζει και κάνει όλα αυτά τα πράγματα? Μα το έχω εμπιστοσύνη. Του είσαι εμπιστοσύνη. Λοιπόν, αυτή την αλυσίδα σε λίγο θα μας δείξεις. Τι κάνεις με αυτή την αλυσίδα? Θα την κόψω. Θα την κόψεις? Ναι. Και κόβω πιο μεγάλη κατά ένα υπόψη, ναι. Αυτή την αλυσίδα την κόψεις? Ναι. Μήπως είναι πλαστική αντίποτα? Θα τη δώσω στο κοινό να δοκιμάσει πρώτα, έτσι? Λοιπόν, ένα λεπτάκι να πω το διαγωνισμό. Έλα, θα σας φέρει γούρι ο τρομάρας, γιατί είναι δυνατός. Δυνατά για το διαγωνισμό. Δυνατά πάμε τώρα. 2 χιλιάρικα μετρητά. Τώρα σε λίγη ώρα, σε μισή ώρα από τώρα, 2 χιλιάρικα. 15 σε 3 μέρες την Παρασκευή και 30 στο τελικό διαγωνισμό. Bonus day σήμερα. Καλή επιτυχία. 90-11-51-51-51 διαφημίσεις. Που έχει γραφτεί για σένα, Ναι, είναι μια έκπληξη. Χθες το βράδυ με παίρνει ο Κώστας ο Μοναχός, ο φίλος μου τραγουδιστής, στα τηλέφωνα. Γιώργο μου λέει, έμαθα ότι θα πας στην Τατιάνα. Ναι. Σε θέλω να έρθεις. Και μου βάζει ένα τραγούδι. Είναι στο στούδιο, το έχει γράψει ο Αντρέας ο Βασιλείο και ο μουσικός, ο μαέστρος, ο Γιώργος ο Τσάντος. Τσάντζος. Και μου έκανε έκπληση, μου είχε τρελάθηκα και είναι ένα ωραίο κομμάτι όπως μου είχε γράψει με ο Μανώλης Οτοπάλης, ένα άλλο να μου. Βέβαια. Δεν μου λες εσύ. Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να τους ευχαριστήσω. Κώστα, εσύ ως παιδάκι τώρα, αγοράκι, βλέποντας τον μπαμπά να τραβάει τρένα, να κάνει, να κόβει αλυσίδες. Τα μασιστικά του όλα αυτά. Τα μασιστικά του όλα αυτά τα φοβερά. Εσύ πρέπει να μου φάβαζες πάρα πολύ τον πατέρα σου. Βέβαια. Και από εκεί πήρα εικόνες και εξελίχθηκα σε αυτό που εξελίχθηκα μέχρι τώρα. Βέβαια, δεν είμαι κι εγώ μασίστας. Θεωρώ ότι συνεχίζω την αθλητική πορεία με κάποιο άλλο τρόπο. Είμαι γυμναστής, personal trainer. Βέβαια, είναι πρότυπό μου. Είναι η εξέλιξη του μασίστα αυτή. Είναι η εξέλιξη του μασίστα, ας πούμε. Ναι. Δοκίμασες ποτέ ως παιδί, όταν δεν ήταν ο μπαμπάς μπροστά? Ναι. Ιωσέφηβος. Δοκίμασες να κάνεις κανένα κόλπο του αυτά που τραβάει με τα δόντια, τα λάστιχα, τα αυτά? Ναι. Έχεις δοκιμάσει κανένα? Ναι. Κάτι είχα δοκιμάσει, με επιτυχία βέβαια. Έχει μείνει κανένα δόντι εκεί πέρα με όλα αυτά που κάνεις? Κανένα δόντι έμεινε? Έχω το φίλο μου τον Καλογυρόπουλο να πει και χάρη σε αυτό να είναι που κάνει συντήρη σπάτα. Το Σούλι από την Καλλιθέα. Γιατί με όλα αυτά είναι φοβερό δηλαδή. Αυτή την αλυσίδα τώρα μπορείς ακόμα να την κόψεις? Για δώστε να την πάω στο κοινό να δούμε, είναι ακόμα δυνατή? Μήπως είναι πλαστική, τίποτα να πούμε. Πας και γυμνάζεσαι, ο γιος σου έχει γυμναστήριο, πας και γυμνάζεσαι εκεί? Ναι, γυμνάζομαι συνέχεια. Τι τώρα κάνει? Κάνει βάρη και τέτοια? Κάνει βέβαια. Αλήθεια κάνεις ή πας έτσι γυμναστός και σπρώχνεις τρένα? Όχι, ακόμα γυμνάζομαι, αλλιώς πώς θα τα κάνω? Βάρη. Βάρη κάνω, πάλι τρέχω, τα μεγαθά, πόσο, αλλιώς.
Θηρίο, έτσι. Τι να κάνω, για κάνε εδώ την αλυσίδα λίγο να δούμε. Τι να κάνω. Πώς τη βλέπεις. Δεν μπορώ. Για τράβα. Δυνατά. Τράβα. Τίποτα. Δώστε. Κανένα παιδί να την πιάσει, κανένα τσακάλι να πει εκεί. Ε, βέβαια. Εσύ θα την πιάσει τώρα. Θέλω να σου κάνω μια επίδειξη. Θέλω, δηλαδή. Ναι. Θέλω μια επίδειξη. Παναγία μου. Αχ, τι είναι αυτό. Αχ, ακούω και τα δάχτυλά του που κάνουν, Παναγία μου. Κάτω, τι γιατί... μου πεις ότι θα τη σπάσει τώρα την αλυσίδα. Χριστέ μου. Λυσάνε τα χέρια μου υδρομένα. Να σου πω, αν βασανίζεσαι πολύ, μήπως να μην το κάνουμε θα εδώ το τώρα. Θα το κάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, τι θα το κάνουμε. Αγχώνομαι τώρα με αυτό πάρα πολύ. Σαν τα χέρια από το υδρότα για αυτό εδώ. Δεν μου λες, δεν τα αφήνεις για να τελειώσει εκπομπή μέχρι να σπάσει η αλυσίδα. Τι να κάνω, τα διάλα. Μια άλλη φορά. Τι να κάνω. Άστο τώρα. Για να τα αφήσουμε. Αχ, Παναγία μου. Άστο. Να σου πω, άστο. Εγώ ξέρω ότι πρέπει να σπάσει την αλυσίδα. Εγώ το ξέρω, σε έχω δει. Έχω δει να τη σπάσω αυτή την αλυσίδα. Δεν θέλω τώρα να μου ταλαιπωρηθεί άλλο. Μου λυστράει η αλήθεια. Γιατί μου την έφερε την καταραμένη και την έδωσα και σε ταλαιπωρώ, μου έφερε και αλυσίδα να σου δώσω. Τι να κάνω, ρε Τατιάνα. Αλυσίδα την ημάνα, άστινη. Να σου πω τώρα, φτάνει. Ναι. Φτάνει. Για να κάνω μια τελευταία προσπάθεια. Έλα, άντε, κάντε τη τελευταία, γιατί πρέπει να πάμε και παρακάτω. Έλα. Α το καλό πια, παλιά αλυσίδα. Φέρε μου το άλλο μισό να τη δείξει. Αυτή θα τη δώσει στον Νίκο. Τρόμα. Μισάγα τα χέρια μου που ιδρώτα. Μισάγατε. Ρε εσύ, δεν το βάζεις κάτω με τίποτα. Εδώ είναι το θέμα, να μην το βάζεις κάτω. Πιέζεις τον εαυτό σου το μεταξύ τόσο πολύ. Λυστράκανε τα χέρια μου. Εγώ που έχω μεγαλώσει τον εαυτό μου δεν τον πιέζω πια τόσο. Κοιμάμαι λίγο καλύτερα. Προσπαθώ να δουλεύω λίγο λιγότερο. Εσύ σπάς ακόμα αλυσίδες. Ακόμη. Άντε ένα χειροκρότημα να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Για να πάω εγώ στο διαγωνισμό. Παρακαλώ. Και όποιος επιμένει νικά. Και όποιος επιμένει και με το διαγωνισμό, επίσης κερδίζει. Δύο... Πήγα να στεναχωρηθώ όταν έβλεπα πίσω, ήταν τόσο Παναγία μου. Λοιπόν, 2.000 ευρώ μετρητά. Τα παίρνετε σε 10 λεπτά από τώρα. 10 λεπτά από τώρα παίρνετε 2.000 ευρώ μετρητά. Αυτά εδώ που έχω πάνω στην οθόνη. Στην οθόνη, ό,τι θέλω λέω, από την ταραχή μου, στην βαλίτσα. Και... 15.000 ευρώ σε 3 μέρες θα παίρνετε την Παρασκευή. Και άλλα 30 χιλιάρικα στο τέλος της σεζόν, όταν τελειώνει η εκπομπή. Μπαίνετε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, μπαίνετε σε 3 διαγωνισμούς. 3 διαφορετικούς διαγωνισμούς. Τι γίνεται όμως, σας δίνουμε την ευκαιρία να μπείτε σε αυτούς τους διαγωνισμούς με ένα μόνο τηλεφώνημα. Αυτό το ένα τηλεφώνημα που θα κάνετε τώρα. 90-11-51-51-51. Καλή επιτυχία σε όλους. Και πάμε να αλλάξουμε τελείως θέμα.
Για να δούμε πώς θα κάνουμε την επιδερμίδα μας πιο δυνατή. Να δούμε πώς όταν πατήσουμε τα 30 και αρχίσει η φθορά του χρόνου, τι χρειάζεται να έχει η επιδερμίδα μας για να θωρακιστεί, για να διατηρηθεί νέα. Ποια συστατικά είναι αυτά, ποια προϊόντα μπορούν να μας βοηθήσουν. Η Ηλιάδα Εκλάγκου, beauty editor, είναι σήμερα κοντά μας. Καλώς ήρθες, Ηλιάδα. Η Ηλιάδα θα μας παρουσιάσει μία νέα σειρά περποίησης για το πρόσωπο και το σώμα, η οποία έχει τη δική της ιστορία, Ηλιάδα. Ακριβώς. Είμαστε εδώ λοιπόν να δούμε μία νέα, ολοκένουργια σειρά της Διαντερμίν, η οποία στοχεύει ακριβώς αυτό που είπες, στα πρώτα σημάδια του χρόνου και πώς μπορούμε να τα περιορίσουμε έως και να τα εξαφανίσουμε από το πρόσωπό μας. Η σειρά αυτή λέγεται νούμερο 110 και λέγεται νούμερο 110 για δύο λόγους. Αφενός γιατί η Διαντερμίν φέτος κλείνει 110 χρόνια στην υπηρεσία της ομορφιάς. Ξεκίνησε δηλαδή το 1904 στο Παρίσι, όταν δύο αδέρφια φτιάξαν την πρώτη δερματολογική κρέμα που την ονόμασαν Διαντερμίν. Και αυτή ήταν μια κρέμα για όλη την οικογένεια, που πολύ γρήγορα έγινε πολύ δημοφιλής. Η Διαντερμίν ακολούθησε την πορεία της και το 1980 αγοράστηκε από τον όμιλο Χένκελ, οπότε έκτοτε μπήκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και αυτή τη στιγμή είναι από τις κορυφαίες μάρκες στη φροντίδα της επιδερμίδας. Άρα είναι μια σειρά περποίησης που έχει τη δική της ιστορία. Το 110 έχει ένα πολύ έντονο συμβολισμό. Ακριβώς. Γιατί 110 φαντάζομαι ότι και πολλές περισσότερες θα είναι και οι έρευνες που έχουν γίνει για την εξέλιξή της. Αν κάτι Ακριβώς. ξεκινάει λοιπόν πριν από 110 χρόνια και φτάνει μέχρι σήμερα, είναι κάτι το οποίο με διαρκείς έρευνες φαντάζομαι εξελίσσεται. Βέβαια. Ακριβώς αυτό το 110 που βλέπουμε πάνω στη συσκευασία και στο όνομα της σειράς είναι το σύμβολο για τα γενέθλιά της. Απεικονίζει τα γενέθλια της Διαντερμίν, αλλά απεικονίζει και κάτι άλλο. Συμβολίζει τις 110 σταγόνες που έχει κάθε μία φόρμουλα για το πρόσωπο και για το σώμα από το πολύτιμο συμπίκνωμα νεότητας της Διαντερμίν που συνδυάζει 11 ισχυρά αντιρρητηδικά συστατικά. Τα οποία είναι τα συστατικά, τα γνωστά, τα μαρτουργά, κολαγόνο, υαλουρονικό. Είναι ένα μόριο κολαγόνου, είναι υαλουρονικό που είναι πολύτιμο για την ενυδάτωση, είναι ένα κοκτέιλ από πρωτεΐνες, αμινοξέα, βιταμίνες, συστατικά δηλαδή που βοηθούν τα κύτταρα να επανορθώσουν τις φθορές, λιένουν τις λεπτές γραμμές και τις ρητίδες, δίνουν λάμψη στο πρόσωπο. Πρέπει λίγο να το πούμε και να το τονίσουμε αυτό, ότι θα πρέπει να προασπίσουμε την επιδερμίδα μας ήδη από τα 30 και πάνω. Και νωρίτερα. Γιατί αρχίζει το κολαγόνο σταδιακά. Σταματάει να παράγεται. Ακριβώς. Και γενικό, και δηλαδή, αν μπορούμε να λουστούμε με κολαγόνο, λέω τώρα, είναι ότι καλύτερα. Έχει λοιπόν κολαγόνο, έχει το γνωστό θαυματουργό υαλουρονικό, έχει βιταμίνες, έχει πάρα πολλά σημαντικά συστατικά. Να δούμε λίγο τα προϊόντα. Mm-hmm. Από ποιο να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τα βασικά για τη φροντίδα του προσώπου, που είναι το καθαριστικό τζέλ ακριβώς πίσω αυτό. Κυκλοφορεί σε δύο τύπους. Ένας που είναι για όλους τους τύπους δέρματος και αυτό που κρατάς είναι πιο εξειδικευμένος, είναι για ξηρές και ευαίσθητες επιδερμίδες, που είναι πολύ δροσερό αλλά και πολύ τρυφερό για τις επιδερμίδες που... Μα αυτό τα φέρει όλα και μάτια. Βέβαια. Το οποίο χρησιμοποιείται με νερό ή πάνω σε βαμβάκι? Το χρησιμοποιείς πάνω σε βαμβάκι. Είναι πολύ δροσερό και αφαιρεί το μακιγιάζ και τους ρύπους και δεν χρειάζεται ξεύγαρμα, αλλά αν θέλει μια γυναίκα να ξεβγάλει το πρόσωπό της μετά... Πολύ ωραία. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν το ξεβαυτικό είναι σε μορφή τζέλ, γιατί είναι δροσιστικό για το πρόσωπο. Και υπάρχει και το άλλο, το οποίο αν κανείς έχει λιπαρό δέρμα όπως εγώ, θα πάρει το άλλο που είναι για κανονικές επιδερμίδες. Για όλους τους τύπους δέρματος. Τι άλλο έχουμε να δούμε? Έχουμε την κρέμα ημέρας, που είναι αυτή ακριβώς. Αυτή εδώ είναι. Αυτή είναι της νύχτας. Α, της νύχτας. Αυτή είναι η κρέμα ημέρας. Ναι. Η κρέμα ημέρας που βοηθάει στη λίανση των λεπτών γραμμών και των ρητίδων, που βοηθάει την επιδερμίδα να δείχνει φωτεινή, πιο ξεκούραστη. Και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σου πω, Λιάδα, ότι εγώ έχω ένα θέμα με τις μυρωδιές. Mm-hmm. Με ενοχλούν οι κρέμες που δεν έχουν μυρωδιά. Αυτή γιατί... έχει μια πολύ τελικάτη μυρωδιά πάντως. Γιατί με ανακουφίζει, όταν η μυρωδιά τη λύγει το πρόσωπό μου, με ανακουφίζει, νιώθω ευεξία εκείνη την ώρα. Ενώ υπάρχουν κρέμες που για λόγους δερματολογικούς κλπ. Δεν βάζουν μυρωδιά. Ναι. Εγώ τι θέλω, τη μυρωδιά. Πριν συνεχίσει, Λιάδα, να πούμε ότι θα πάρετε δωράκια στο Twitter.
Για δώστε το Twitter μας, γιατί θα δώσουμε πόσα σετ θα δώσουμε, τρία. Τρία σετ περποίησης θα δώσουμε μέσω του Twitter, της Διαντεμίν. Όλο το σετ έτσι, και το ξεδαυτικό και την κρέμα ημέρα και την κρέμα νύχτας, όλο το σετ θα πάρετε και το λαδάκι. Αυτό το λαδάκι τι είναι, πολύ της μόδας τα λαδάκια τώρα τελευταία. Ακριβώς, αυτό είναι ένα ξηρό λάδι σώματος, θρεπτικό, ενυδατικό και ταυτόχρονα απορροφάται αμέσως, δεν αφήνει κανένα ίχνος λιπαρότητας. Αυτό μυρίζει ακόμη πιο ωραία. Αυτό μυρίζει εκπληκτικά, είναι απίθανο, πουδρέ μυρωδιά, χαλαρωτική. Αλλά και η σύνθεσή του φαντάζομαι ότι συνδυάζει και τα αντιρρητηδικά συστατικά που είπαμε πιο πριν, τις 110 σταγόνες από το συμπύκνωμα νεότητας, αλλά είναι ενισχυμένο και με βιταμίνες και με θρεπτικά έλαια, που σημαίνει ότι αφήνει την επιδερμίδα πραγματικά με τα ξένια. Τα λάδια εγώ τα προτιμώ, αυτά τα ξηρά όμως. Τα προτιμώ και στην εκπομπή και στις εξόδους για τις φωτογραφίες και στην τηλεόραση και παντού. Γυαλίζει πιο πολύ το πόδι. Ναι. Χωρίς να είναι λιπαρό όμως. Ακριβώς. Και όταν λέμε ξηρό λάδι, για να καταλάβετε, όταν θα φορέσει το ρούχο σου, δεν θα λαδώσει, γιατί απορροφάται αυτό. Απορροφάται αμέσως, μέσα σε δευτερόλεπτα. Και έχουμε και κάτι ακόμα και που έχουμε και την κρέμα νύχτας. Την κρέμα νύχτας. Αυτή είναι που έπιασα πριν. Ναι, ναι, ναι. Η κρέμα νύχτας είναι πιο δραστική. Η κρέμα νύχτας είναι εξίσου δραστικές και οι δύο. Κάνει τη δουλειά, βοηθάει τα κύτταρα την ώρα που εμείς κοιμόμαστε να επανορθώσουν τις φθορές που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, από την ηλιακή ακτινοβολία, από τη μόλυνση, όλους τους παράγοντες που τους επιτίθενται. Είναι πλούσια, αλλά δεν αφήνει λιπαρότητα στο πρόσωπο. Είναι θρεπτική και βοηθάει βέβαια, ενισχύει την παραγωγή του κολαγόνου και της ελαστίνης. Πολύ ωραία. Είναι πανάκριβη σειρά ή μπορεί να την πάρει μέσα αντιθέτως, είναι πολύ προσιτή. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην δείχνουμε και πράγματα τα οποία δεν μπορεί και η τηλεθεάτριά μας να τα απομυθευτεί. Είναι πολύ στα προσιτή, φαρμακεία, στα σούπερ μάρκετ, στα σούπερ μάρκετ. Και στα καταστήματα καλλιντικών. Σούπερ και οι τιμές τους είναι πολύ, πολύ προσιτές. Άρα, και οι φόρμουλες τους εξαιρετικές. Άρα, σίγουρα, αν κάποιος επιθυμεί να το δοκιμάσει με τα ψώνια του εκεί στο σούπερ μάρκετ, του είναι εύκολο να δοκιμάσει αυτή τη νέα σειρά της Διαντερμίν. Πάρα πολύ ωραία. Και θέλω να σου πω τώρα κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το έχει δει κανείς. Αυτό το ροζ μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι αυτό το ροζ. Το baby pink. Το baby pink, το οποίο έτσι όταν τα έχεις στημένα στο ντουλάπι με τα καλλιτικά σου και το ανοίγεις για να κάνεις τη χρήση, σου φτιάχνει τη διάθεση και το πρωί και το βράδυ. Πάρα πολύ ωραίο. Ηλιάδα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα και πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να πούμε ότι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, τρεις από εσάς μας ακολουθείτε στο Mila TV Show και μπορείτε να πάρετε τρεις ολοκληρωμένες, τρεις σειρές θεραπείας Διαντερμίν. Αυτό λοιπόν είναι το δώρο μας. Πάμε σε διαφημίσεις αφού επαναλάβω το διαγωνισμό και 47.000 ευρώ, κάτι απλό. Κάτι απλό, διεκδικείτε 47.000 ευρώ με ένα τηλεφώνημα, έτσι. 90-11-51-51-51 διαφημίσεις. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την κλήρωση της Διαντερμίν. Τι είναι? Φαίνεται που πήγε το δάχτυλό μου. Δεν φαίνεται? Κάτσε τότε. Να το ανοίξω. Κέλλη. Τι κάνω? Μπα, έφυγα τώρα. Retweets. Σχεδόν 1000 retweets μέσα σε λίγα λεπτάκια που το είπα, έτσι. Τι να πω. Πάμε πάλι. Stop. Τι λέει εδώ? Τζοανίτα 1242. Και το όνομα είναι... Πάλι Τζοάννα. Πάλι Τζοάννα, double L. Πάλι Τζοάννα, μία λέξη. Τζοανίτα 1242 παίρνει τη μία σειρά της Διαντερμίν. Πάμε να δούμε. Στέλ Βάρβι. Στέλ Βάρβι. Και από κάτω είναι παπάκιος Στέλιος Βάρβας. Το επόμενο. Δεύτερη σειρά Διαντερμίν. Σταυρούλα Φαλιάγκα. Παπάκι Σταβή 13. Το V με Y. Αυτοί είναι οι τρεις νικητές της Διαντερμίν. Και τα 2 χιλιάρικα παίρνει
Τα 2.000 παίρνει η Ευανθία Κεντζιοπούλου, η οποία διεκδικεί μαζί με τους υπόλοιπους που πήραν και τα 15 και τα 30. Καλή επιτυχία. Καλό απόγευμα. I've got to leave tonight.